Σήμερα καλεσμένος είναι ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγωνιστεί και αγωνίζεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές έχει πει την άποψή του, για κάποιους έχει κατακριθεί, για κάποιους όμως έχει επικροτηθεί η άποψη αυτή και η στάση του. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ και για εσάς. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο έχετε την ειδίκευση περί νομισμάτων και περί τρόπων κινήσεων του κάθε κράτους νομισματικά, όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά με φοβίζουν. Ψηφιακό νόμισμα. Μάθαμε πριν 4 μήνες ότι κάποιος με μεγάλες απάτες σε ένα κρυπτονόμισμα, πολλά δις διακινήθηκαν, εξαφανίστηκε, τον έψαχναν, τον βρήκαν σε παραλίες εξωτικές, τον συνέλαβαν και τον έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης όλες οι απάτες οι μεγάλες με κρυπτονομίσματα γίνονται. Βλέπουμε όμως τον κύριο Μηταράκη, κάτι διαφορετικό, αλλά έχει και σχέση, να προωθεί την ψηφιοποίηση, η οποία ψηφιοποίηση, ένα μέρος αυτής είναι και το ψηφιακό νόμισμα. Αλήθεια πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθεί ποτέ η εφαρμογή του ψηφιακού νομίσματος νόμιμα και σε βάση κρατική πια? Κοιτάξτε, καταρχάς ήδη προγραμματίζεται να εισαχθεί το ψηφιακό ευρώ εντός του 23. Μάλιστα. Δεν θα καταργήσει όλες τις άλλες συναλλαγές, σιγά σιγά θα τις απορροφήσει. Μάλιστα. Δεν θα πάνε σε κατάργηση, ας πούμε, των συναλλαγών, αλλά θα το απορροφήσει. Τώρα, έχει σημασία να δούμε τι είναι το ψηφιακό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα είναι μια ηλεκτρονική μονάδα, νομισματική μονάδα, που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, για παράδειγμα, μέσω του κινητού σου ή με τα καινούργια ρολόγια που υπάρχουν σαν ρολόγια που μπορείς να κάνεις τέτοιες συναλλαγές. Το ιδιαίτερο που έχει το ψηφιακό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θα είναι προγραμματιζόμενο ψηφιακό νόμισμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι δεν θα μπορείς να κάνεις συναλλαγές άτυπες ή μαύρες ή χωρίς αποδεικτικά ή αν οι συναλλαγές αυτές εντάσσονται σε κατηγορίες συναλλαγών που θεωρούνται ότι αντιβαίνουν την πράσινη ανάπτυξη ή την πράσινη αλλαγή, μετάβαση ή οτιδήποτε. Αυτό δηλώνει το προγραμματιζόμενο ψηφιακό νόμισμα που προγραμματίζει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχει πάρα πολλά χρόνια από πίσω της. Το κρυπτονόμισμα, κατά τη γνώμη μου, πέρα από την κερδοσκοπική του πλευρά, γιατί είναι καθαρή κερδοσκοπία, είναι το αεροπλανάκι, ένα είδος αεροπλανάκι. Αυτός που κερδίζει είναι αυτός που εισάγει το κρυπτονόμισμα. Όλοι οι άλλοι προσπαθούν να κερδίσουν από την υπεραξία. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αρρύθμιστη αγορά, χρηματιστική, τελείως κερδοσκοπική, που μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να κάνει το οτιδήποτε. Και αυτό που συνέβη μπορεί να ήταν αφορμή η σύλληψη ή η δίωξη του συγκεκριμένου παραγωγού κρυπτονομίσματος, αλλά στην πραγματικότητα είχαμε το φαινόμενο που ζήσαμε τον Αύγουστο του 2007. Κατάρρευση της πιο κερδοσκοπικής αγοράς, της διεθνούς χρηματαγοράς. Δηλαδή, ενώ τότε ήταν τα CDS-CDO των subprimes, δηλαδή των δανείων υψηλού ρίσκου, τα παράγωγα των δανείων υψηλού ρίσκου, τώρα η πιο κερδοσκοπική τοποθέτηση είναι τα κρυπτονομίσματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, όσο το έχω μελετήσει το ζήτημα, το κρυπτονόμισμα είναι μια τεχνολογία που επίτηδες εισήχθη με τον τρόπο που εισήχθη στην παγκόσμια χρηματαγορά. Έπρεπε οι κεντρικοί τραπεζίτες να ελέγξουν την τεχνολογία, αν χακάρεται, εάν μπορεί να παραβιαστεί ή οτιδήποτε, τα blockchain, η τεχνολογία blockchain λοιπόν, ώστε μετά να προχωρήσουν στο ψηφιακό κεντρικό νόμισμα, δηλαδή στο ψηφιακό δικό τους νόμισμα. Και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές χώρες
που προγραμματίζουν οι κεντρικές τους τράπεζες να εκδώσουν ψηφιακό νόμισμα. Ο ηθήνων νους αυτή την ιστορία είναι η Τράπεζα Διεθνών Συναλλαγών, που βρίσκεται στη Βασιλεία της Ελβετίας. Είναι η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών. Και ο στόχος ποιος είναι? Να ελεγχθεί η συναλλαγή με ζωντανό χρήμα. Και επομένως, οτιδήποτε συνεπάγεται από αυτό. Σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα νόμισμα παγκόσμια, παραμύθια. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει αυτό εκ των πραγμάτων, διότι το κάθε κράτος... Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα το κάθε κράτος έχει τα καλά και τα κακά του και αυτό συνεπάγεται... Όχι μόνο αυτό. Αλλά για ποιο άλλο λόγο? Γιατί μία από τις βασικές χρηματαγορές που παράγει τρομακτικούς τζίρους είναι η λεγόμενη αγορά Forex, συναλλαγματική αγορά. Mm-hmm. Η αγορά συναλλάγματος, δηλαδή το εμπόριο νομισμάτων, να το πούμε έτσι, διεθνώς. Mm-hmm. Αυτή παράγει περίπου 100 τρισεκατομμύρια δολάρια τζίρο κάθε χρόνο. Ίσως και παραπάνω τώρα τελευταία, δεν το έχω κοιτάξει πρόσφατα. Λοιπόν, επομένως, έχει σημασία να υπάρχουν διαφορετικά νομίσματα μέσα και να μπορεί να υπάρχει κερδοσκοπία με αυτά τα νομίσματα. Επιπλέον, τα κρυπτονομίσματα αποδείχτηκαν ένας πολύ καλός τρόπος για να διοχετεύεται κλιματικό ή επιχειρηματικό ή πολιτικό μαύρο χρήμα σε προσπηγές που δεν είναι εύκολα εντοπίσιμες. Δηλαδή, εάν, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι μέχρι πριν 20 χρόνια το 85% των παγκόσμιων συναλλαγών ήταν τα δολάρια. Το δολάριο όχι μόνο το δολάριο όπως το από την αμερικανική οικονομία, ήταν το ευρωδολάριο, ήταν το πετροδολάριο, ήταν το ναρκοδολάριο. Έτσι, όλα αυτά τα δολάρια χρηματοδοτούσαν κυκλώματα είτε εγκληματικά, είτε διάφορες συμμορίες, όπως για παράδειγμα το Χαλιφάτο, mm-hmm. το ISIS. Mm-hmm. Χρηματοδοτούσαν μέσω αυτής της παράνομης κίνησης νομίσματος, ώστε να μπορούν να λειτουργούν κατά το δοκούν και τα συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων. Έτσι. Λοιπόν, τώρα το κρυπτονόμισμα παρέχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν αυτούς που πρέπει να χρηματοδοτούν, το αμερικανικό βαθύ κράτος ή η συλλογική δύση που λέει ο Πούτιν, για παράδειγμα, χωρίς όμως να μπορεί να τους εντοπίσει κανείς όπως θα μπορούσε να τους εντοπίσει με τη διακίνηση του δολαρίου. Το δολάριο, επειδή το εκδίδει μια κεντρική τράπεζα, είναι πολύ πιο εύκολο να το ταυτοποιήσεις και να το παρακολουθήσεις. Ναι. Το κρυπτονόμισμα δεν μπορείς. Σωστά. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να βεβαίως... Μα ξέρετε επίσης ότι όλες οι απάτες διαδικτυακά με κρυπτονόμισμα γίνονται. Φυσικά, μα δηλαδή όταν σου χακάρουν το email, ας πούμε, ναι, που το έχω ζήσει. Είναι πολύ εύκολο. Το έχω ζήσει αυτό. Μπορεί να σου πούνε, ξέρεις κάτι, σου χακάρουμε και το λογαριασμό αυτό, γιατί είναι συνδεδεμένος με το email σου. Σου χακάρουμε και τα πάντα σου χακάρουμε, που είναι συνδεδεμένα με το email που σου χακάραμε, επομένως έχουμε την πρόσβαση, και θα βάλει σε κρυπτονόμισμα 5.000 ευρώ, σε κρυπτονόμισμα, διότι δεν ξέρουν κανένα ηλεκτρονικό έγκλημα, δίωξη του κόσμου, δεν μπορεί να εντοπίσει πού θα πάει το κρυπτονόμισμα. Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, νομίζω προχθές βγήκε στη δημοσιότητα μια έκθεση από την Κομισιόν που μιλάει για 21 δισεκατομμύρια δολάρια κοστίζει η ασφάλεια των συστημάτων της Κομισιόν απέναντι στα χακαρίσματα. Ναι. 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Το καταλαβαίνουμε αυτό, δηλαδή μιλάμε για τρομακτικό ποσό. Σε επίπεδο δε Δύσης, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πούμε έτσι, οι δαπάνες που γίνονται εξεπερνούν τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τρομερά ποσά. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω το χακάρισμα είναι η πλευρά της big data, δηλαδή των εταιριών που έχουν τις βάσεις δεδομένων υψηλής τεχνολογίας. Είναι όπως η πειρατεία ήταν η άλλη πλευρά του εμπορίου στους αιώνες, τον 18ο, 17ο, 18ο αιώνα. Έτσι και σήμερα το χακάρισμα είναι η άλλη πλευρά της δράσης των big data, δηλαδή και των big tech, δηλαδή των μεγάλων εταιριών διακίνησης τεχνολογίας πληροφορικής και βάσης δεδομένων. Γιατί δεν νοείται 1,7, 3, δηλαδή μιλάμε για τζίρους τρομακτικούς.
Λοιπόν, όσο είναι ο τζίρος, για παράδειγμα, της Ιταλίας, ίσως και παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, το ΑΕΠ. Γι' αυτό νομίζω, αυτό το παιχνίδι βεβαίως έχει μπει στα κάτω του τώρα. Όλοι περιμένουν, τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν από οικονομικά, περιμένουν ό,τι συνέβη το 8, περίπου ένα χρόνο μετά από την κατάρρευση των αγορών των subprimes στις Ηνωμένες Πολιτείες, το περιμένουμε τώρα μετά την κατάρρευση του κρυπτονομίσματος. Πέρα από το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης. Ποιος είναι ο απαταιώνας κτλ. Κατέρευσε μια αγορά, η πιο κερδοσκοπική. Αυτό θα δημιουργήσει τροματικές συνέπειες σε όλες τις μεγάλες χρηματοπολές. Όμως το χειρότερο δεν είναι αυτό. Γιατί εσείς δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι, εσείς και εγώ δεν έχουμε λεφτά στις χρηματαγορές. Ούτε το εισόδημά μας εξαρτάται από εκεί. Να είστε σίγουρος. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει. Και επομένως δεν είναι δεν νοιάζεται και κράτη. Τόσο. Δεν νοιάζεται και τόσο. Σου λέει εντάξει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι πολιτικές αποφυγές του κράτη που ακολουθούν οι κυβερνήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τη ζημιά από την κερδοσκοπία της χρηματαγοράς στο πραγματικό εισόδημα του κόσμου, στην πραγματική οικονομία. Όπως έγινε το 2008. Μάλιστα. Έχουμε καταλάβει, κύριε Καζάκη, όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι τα μάτια μας είναι ανοιχτά, ότι ο Έλληνας δεν κινδυνεύει από τον πολιτικό αρχηγό που είναι διάφανος ή θέλει να είναι διάφανος, κινδυνεύει από τους δίθεν πολιτικούς αρχηγούς. Ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος παλεύει χρόνια να επιδιώξει, να καταλάβει, να κερδίσει και το παλεύει χρόνια αυτό, εάν ήταν απατεώνας θα είχε καταρρεύσει το αφήγημα αυτό. Λοιπόν, όχι μόνο θα είχε καταρρεύσει, θα είχε βρει και την εύκολη οδό. Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό, γιατί θα μπορούσατε πολύ εύκολα να έχετε ενταχθεί σε ένα κόμμα μεγάλο, ο Καζάκης είστε, να είστε βουλευτής, να τα παίρνετε και όλα καλά. Εσείς επιθυμείτε να είστε εκεί που είστε και να παλεύετε. Αυτό εμένα μου αρκεί. Τώρα, εάν θα σας ψηφίσω ή όχι για τις θέσεις σας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, ναι. Άλλο θέμα. Αυτό είναι με τις θέσεις. Τώρα, αν κάποιος συμφωνεί ή όχι, είναι το αντικείμενο του πολιτικού διαλόγου που πρέπει να γίνεται. Συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε και κάποια κριτήρια πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή, σχέση με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζονται. Πρώτον, ναι, και εγώ θα είχα σοβαρό ερωτηματικό για κάποιον που εμφανίζεται πρώτη φορά ουρανοκατέβατος. Θα είχα σοβαρό ερωτηματικό. Μα έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί τέτοιοι. Βεβαίως. Και οι οποίοι είναι και ματαιόδοξοι. Και απαιτούν από το χθες το σήμερα να έρθουν να βάλουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι του Καζάκη ή του όποιου Καζάκη, για να μην νομίζουν τώρα ότι εγώ. Τώρα κάποιοι θα πούνε ότι είμαι Παμίτης. Χθες ήμουν Χρυσαυγίτης, τώρα είμαι Παμίτης, ας πούμε. Και κάθε εκπομπή θα είμαι και κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν μπορείς, κύριε, επειδή έχεις μια ωραία άποψη, την οποία την έχεις στολίσει και με ωραίες ιδέες, σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να πας και να πεις του κυρίου Καζάκη ή του κυρίου Τάδε ή του κυρίου άλλου, έλα να σε ενώσω και να σου βάλω τα δυο σου πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί εγώ είμαι ο σωτήρας. Δεν είσαι σωτήρας, ούτε του εαυτού σου δεν είσαι σωτήρας, αγόρι μου. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Από εκεί και πέρα, οι δυνατότητες του να βρεθώ εγώ κι άλλοι σαν και εμένα, γιατί στα τελευταία 12 χρόνια τουλάχιστον που διαμορφώσαμε ένα όνομα μέσα από το αντιμνημονιακό αγώνα, δεν ήμουν μόνο εγώ, αν και ο μόνος που υποστήριξα τη διαγραφή του χρέους, καταγγελία τη διαγραφή του χρέους και σε εθνικό, και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, ήμουν ο πρώτος και συνεχίζω βεβαίως να ισχύει, διότι πέρα όλων των άλλων έχω και επαγγελματική εμπειρία τέτοια που με κάνει να πιστεύω, μπορώ να τεκμηριώσω με πολύ αναλυτικά το πώς μπορεί να γίνει αυτή η ιστορία και προς όφελος μάλιστα της μεγάλης πλειοψηφίας. Όμως το σημαντικό είναι το εξής, ότι όποιος βρίσκεται στους δρόμους τόσα χρόνια διαμόρφωσε ως ένα βαθμό την ημερήσια διάταξη της πολιτικής συζήτησης, τουλάχιστον πριν κλείσουν οι κουρτίνες, οι μαύρες κουρτίνες της ενημέρωσης ερμητικά. Το γεγονός ότι βρέθηκε, για παράδειγμα, όποιος θέλει να δει τη συζήτηση που είχε γίνει, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, τον Σεπτέμβριο του 2011 στην πλατεία Συντάγματος, με 4-5 εκ των οποίων ένας ήμουν εγώ, ο άλλος ήταν ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσακαλόκοτος και δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, οι τρεις από αυτούς γίνανε υπουργοί, εγώ δεν έγινα. Παρά το γεγονός που μου προτάθηκε. Δεν έγινα. Και δεν έγινα
γιατί δεν αντιπροσώπευε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό για το οποίο εγώ πάλευα. Και είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε, αν μπορείτε να το κάνετε, εγώ εδώ είμαι. Δεν χρειάζεται να γίνω υπουργός για να βοηθήσω σε μια πολιτική, εάν όντως είναι έντιμη και έχει πραγματικά στόχο να απελευθερώσει τη χώρα από τα δεινά της. Δεν χρειάζεται να είμαι ούτε βουλευτής, ούτε επίσης μου. Τότε μάλιστα έγραφα σχεδόν καθημερινά, προσπαθώντας να βοηθήσω όποιον μπορούσα να βοηθήσω, θα δει ποια ήταν η εξέλιξη πολιτικής εκείνη την εποχή και τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Μάλιστα. Γιατί βγαίνει και πολύ τώρα, ο κύριος Τσακαλώτος έβγαλε βιβλίο, ας πούμε, να μας πει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να πουλήσει την Ελλάδα ολόκληρη. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να τα κοιτάμε. Μα ο κύριος Τσακαλώτος, κατ' επανάληψη, ο κύριος Τσακαλώτος έχει δείξει ότι του αρέσει η πρώτη και η όπισθεν. Μία ταχύτητα, ρε παιδί μου, ανάπτυξης, μία ταχύτητα ανάπτυξης. Να φύγει, δεν την έχουμε δει από τον κύριο Τσακαλώτο. Καταρχάς, ο κύριος Τσακαλώτος θα μας εξηγήσει το εξής απλό πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να είναι υπουργός οικονομικών μιας κυβέρνησης, σε μια χώρα υποχρεοκοπία. Και ταυτόχρονα να κάνει υπόθεν έσχες, έτσι, με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τοποθετημένα σε Goldman Sachs, BlackRock, ομπόλογα και διάφορα άλλα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία η απόδοσή τους εξαρτάται αποκλειστικά, σχεδόν αποκλειστικά, από το εάν η Ελλάδα θα συνεχίσει να πληρώνει αυτό το παράνομο, καταχρηστικό, ιδεχθές χρέος που έχει. Α, σαν υπουργός οικονομικών, βλέπατε αυτά τα δεδομένα στο πόθεν έσχες. Υπήρχε ποτέ δυνατό να πάρει απόφαση ενάντια στον προσωπικό του συμφέρον? Όχι, βέβαια. Έτσι, αυτό έγινε. Μα αν το έκανε αυτό, δεν υπήρχε και λόγος να έχει προσωπικό συμφέρον σε καταθέσεις. Εγώ προσωπικά, απλά πράγματα. Δηλαδή δεν θα το συζητήσω τώρα αυτό. Όχι, το αυτονόητο. Ο κύριος Αγαλώτος προέρχεται από μια οικογένεια πάρα πολύ πλούσια. Πολύ ωραία. Να είναι καλά, τα χαίρετε. Βεβαίως, τα ομόλογα. Όταν πας να γίνεις υπουργός οικονομικών σε μια χώρα όπου μαστίζεται από την πληρωμή του χρέους με όλες τις... Το τουλάχιστο να, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι ρευστοποίησε τα ομόλογα. Διαφορετικά, τι κάνεις? Παίζεις με τις τύχες της χώρας και για προσωπικό όφελος. Είναι ένα από τους λόγους που εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ, και το 2014 όταν μου γίνει η πρόταση να πάω και να γίνω, να πάω στο Υπουργείο Οικονομικών, είπα ευχαριστώ πάρα πολύ, με τέτοιους ανθρώπους καμία συνεργασία. Μάλιστα. Ανοίγω μια παρένθεση που δεν... Ανοίγω μια παρένθεση άσχετο, τώρα που το θυμήθηκα, να απευθυνθώ στον κύριο Χίο. Κύριε Χίο, είδα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της όμορφης εφημερίδας, που τη σέβομαι και σέβομαι και εσάς, και έχετε τον κύριο Αυγενάκη. Μα τι σας έκανε το καλό παιδί αυτό που είναι και κοντοχωριανός μου? Μην τον πειράζετε τον κύριο Αυγενάκη, μόνο προσφορά είναι. Μόνο προσφορά. Δεν ξέρω βέβαια γιατί η αδερφή του δεν μου μίλησε την προηγούμενη μέρα που με είδε στις μοίρες Ηρακλείου Κρήτης. Προφανώς έχει καταλάβει ότι ταχώνω και εγώ στον κύριο Αυγενάκη, αλλά νομίζω δεν κάνουμε καλά. Μόνο προσφορά είναι αυτός ο άνθρωπος. Μην τον πειράζετε. Και εγώ δεν θα τον ξαναπειράξω. Δεν θα ξαναπώ για το όνομά του. Καλά κάνετε, κύριε Χίου. Μπράβο σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο θέμα, αν και απλό ακούγεται, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Λίγο έως και πολύ δύσκολο. Διότι θα πρέπει να κάνουμε ένα ψυχογράφημα, μια ακτινογραφία τέλος πάντων του ελληνικού λαού, και αυτό ενδεχομένως να σας φέρει σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω. Κύριε Καζάκη, οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το πιστεύουμε, πολλές φορές πάλι δεν είμαστε και τόσο σίγουροι για αυτά που μας δείχνουν και προωθούν. Αρκεί μόνο να δούμε ότι η γνωστή δημοσκοπική εταιρεία έδωσε δουλειά σε χωματουργική εταιρεία να κάνει δημοσκόπηση. Και αυτό το βγάλαμε 2 μέρες πριν στην Prime News. Λοιπόν, από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς το ρόλο των δημοσκοπήσεων και τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Αρκεί να σας πω ότι η χωματουργική εταιρεία έκοψε τιμολόγια 240.000 ευρώ σε γνωστή δημοσκοπική εταιρεία. Αυτό αν δεν είναι ξέπλυμα, αν δεν είναι απάτη, εγώ δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Πάντως δεν είναι αθώο το όλον. Από τη μια αυτό, από την άλλη όμως βλέπουμε
κάποια ποσοστά τα οποία μπορεί να έχουμε μια απόκληση της τάξης των 30%. Δηλαδή, εκεί που σου λένε το 10, βάλε εσύ το 7, βάλε εσύ το 6. Όμως το 6 και το 7 είναι πάνω του μισού. Όταν λάβουμε υπόψη ότι το 10 είναι η άκρη, το ταβάνι, το 6 και το 7 είναι πάνω του μισού. Βλέπουμε λοιπόν τις δημοσκοπικές εταιρείες και τις δημοσκοπήσεις να δίνουν ποσοστά υψηλά στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ. Και ρωτώ, αυτός ο λαός πότε θα βάλει μυαλό? Γιατί μπορεί να μην είναι τα ποσοστά που μας δίνουν, σίγουρα όμως με μια απόκληση 20% είναι υψηλά τα ποσοστά. Αν δεν έχει το 30% ή το 37% είναι η Δημοκρατία, έχει το 25%, έχει το 27%. Δεν θα έπρεπε να το έχει με βάση την διαχείριση και πανδημίας και οικονομίας και κοινωνικών αναταράξεων που συμβαίνουν ανά τη χώρα μας και ανά περιοχές. Με Πακιστανούς, με λαθρέους, με νόμιμους, με. Και βλέπουμε ότι έχει λοιπόν κλειδωμένο 27%. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ναι. Καταρχάς είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται με επιστημονικό τρόπο. Οποιοδήποτε ξέρει πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις, ξέρει πολύ καλά ότι οι συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται δεν γίνονται με αυτά που μαθαίναμε εμείς στο σχολείο περί δημοσκοπικής στατιστικής. Δεν γίνονται. Έτσι. Της πλάκας. Και μόνο το γεγονός ότι γίνονται δια τηλεφώνου, χωρίς σχεδιασμό δείγματος κτλ., ότι ώστε να κάνουν τις αναγωγές που θέλουν να κάνουν, αυτό λέει πολλά. Ιδιαίτερα όταν από τα τηλέφωνα σου απαντάνε μισή, για παράδειγμα. Η άλλη μισή σου λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, άσε μισή. Λοιπόν, το μόνο που βλέπουμε, αυτό που αξίζει από τις δημοσκοπήσεις, είναι τις κοινωνικές λεγόμενες μετρήσεις. Εκείνες οι μετρήσεις που δείχνουν περισσότερο τις αντιλήψεις του κόσμου σχετικά με ορισμένα πράγματα. Όχι τόσο οι αναγωγές στα κόμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτουν τελείως έξω, αν και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει οι δημοσκοπήσεις να πέφτουν τελείως έξω. Καμία δημοσκόπηση, ας πούμε, δεν έδινε την πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ στο 2015. Καμία. Όλοι ήταν ίσα βάρκα σε νερά με το δικοματικό σκηνικό που τουλάχιστον έπαιζε εκείνη την εποχή. Οι δημοσκοπικές εταιρείες, όλες τους, είναι προσκολιόμενες σε συγκεκριμένα οικονομικά και κομματικά συμφέροντα. Για να μην πω ότι έχουν φτιαχτεί από συγκεκριμένα κόμματα. Λοιπόν, πουλάνε διαφόρων ειδών υπηρεσίες. Στην χώρα μας δεν υπάρχει το πλαίσιο εκείνο που εξασφαλίζει αντικειμενική δημοσκόπηση, όπως για παράδειγμα σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και επιπλέον, επειδή οι δημοσκοπικές εταιρείες διασυνδέονται με τα κόμματα και με τις πολιτικές παρατάξεις, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να ξεφρένεις χρήμα. Ποιος θα κοιτάξει? Αυτό που σας είπα τώρα προηγουμένως. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα funds για τις εταιρείες αυτές. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Θα μιλήσουμε. Έτσι, βεβαίως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σύγκυλα. Η Σύγκυλα είναι μια τέτοια εταιρεία. Έτσι ξεκίνησε, πέρα από το ότι έχει και διαφορά. Τώρα έχει το μονοπόλιο διεξαγωγής των εκλογών. Το οποίο από μόνο του είναι κάσους μπέλι για το Σύνταγμα της χώρας και για το Δημοκρατικό Πολίτημα. Κάσους μπέλι. Αλλά παρόλα αυτά, ποιος είναι το αφεντικό στην Σύγκυλα? Είναι ένα αμερικανικό φαντ, το KKK, το οποίο εμπλέκεται σε πωλήσεις όπλων προς το Χαλιφάτο, σε μαύρο χρήμα προς τη Σαουδική Αραβία, τον Μπαχρέιν και το Κατάρ, με την οικογένεια Μπους από την εποχή πατρός Μπους. Λοιπόν, και άλλα τα διάφορα περίεργα τέτοιου είδους κυκλώματα. Αυτό το φαν είναι ο βασικός μέτοχος Σύγκυλα. Για να μην πούμε για τους άλλους. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια κλίκα, συμμορία εγώ θα την έλεγα. Είναι κλιματική οργάνωση αν ήμασταν σε ευνομούμενη πολιτεία. Λοιπόν, γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις ως επιτοπλίστων είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης. Όχι έρευνα κοινής γνώμης. Πάνε να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Να επηρεάσουν προφανώς. Ναι, ναι, όχι να επηρεάσουν μόνο, να τη διαμορφώσουν κιόλας, να τη πούνε το εξής. Κοίταξε φίλε μου, αυτές επιλογές έχεις. Δεν έχεις άλλες. Αυτές είναι. Μάλιστα. Μην ψάχνεις. Επομένως λοιπόν η δημοσκόπηση είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί το ίδιο το σύστημα ούτως ώστε να διαμορφώσει, να επηρεάσει και εν τέλει να καταφέρει να φτάσει στο αφήγημά της. Τώρα, ποιους επηρεάζει?
Γιατί εδώ είναι και ένα θέμα. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Ποιος επηρεάζει, τους ανεγκέφαλους ή τους σκεπτόμενους? Κοιτάξτε, ο σκεπτόμενος, αυτός που ψάχνετε, δεν έχει ανάγκη τη δημοσκοπήση. Ναι, και πώς είναι τέτοιοι στην Ελλάδα? Μικρό ποσοστό. Α, ωραία. Μικρό ποσοστό. Οπότε τους ανεγκέφαλους. Πού είναι το μεγάλο? Κοιτάξτε, να σας πω, βρισκόμαστε σε μια εποχή, την περιέγραψε πολύ ωραία σε ένα άθρο του μετά ακριβώς την άνοδο του Χίτλερ το 1933. Ο Μπέρατ Ράσελ, πολύ μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός, έλεγε το απελπισμένος, καθώς έβλεπε τον Χίτλερ να ανεβαίνει στη Γερμανία να παίρνει την εξουσία, έλεγε το εξής: βρισκόμαστε σε μια εποχή, το έπος της ηλιθιότητας, έτσι το έχει ονομάσει το άθρο του. Και λέει το εξής: ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν? Γιατί αφενός οι ηλίθιοι είναι απόλυτα σίγουροι για τις επιλογές τους, ενώ οι έξυπνοι αφισβητούν διαρκώς χωρίς να πράττουν. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε και εμείς σήμερα σαν Ελλάδα. Η ηλιθιότητα που είναι στην ουσία, τι είναι η ηλιθιότητα, τι είναι η βλακεία, είναι η παρέτηση από την κριτική σου ικανότητα, όντας φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή έχεις δυνατότητα να κάτσεις να σκεφτείς, να το ψάξεις το πράγμα, να δεις ρε παιδί μου τι είναι εκείνο που σου ταιριάζει καλύτερα, αν θέλετε στο προσωπικό σου όφελος, για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού. Δεν το κάνεις όμως, έχεις παραιτηθεί και έχεις αφήσει την τηλεόραση, την προπαγάνδα, τα δημοσκοπήσεις, οποιονδήποτε άλλο να σου διαμορφώνει τις επιλογές και τη σκέψη. Αυτός είναι ο ορισμός της βλακείας. Ναι. Κάποτε με αυτόν τον ορισμό απαλλάσσανε κατηγορούμενος λόγω βλακείας. Τώρα το λένε λόγω κοφότητας, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να λες απαλλάσσε λόγω βλακείας, λες απαλλάσσεται ο κατηγορούμενος λόγω κοφότητας. Έτσι λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία απαλλάσσεται λόγω κοφότητας. Γιατί, ποια είναι η κοφότητα? Κοφότητα λόγω παιδείας. Λόγω του γεγονότος ότι έχουμε χάσει βασικές σταθερές μες στην κοινωνία μας. Δεν έχουμε τις σταθερές που είχαν οι παλιότερες γενιές. Τρίτον, έχουμε χάσει τον πατριωτισμό μας. Έχουμε χάσει τον πατριωτισμό μας. Ο πατριωτισμός του Έλληνα, που ήταν ένα βασικό στοιχείο που τον ξεχώριζε ανάμεσα στην Ευρώπη, έτσι. Δεν ήταν ο μόνος πατριώτης, αλλά ο πατριωτισμός του ήταν αυτό που λέγανε στην παλιγενεσία ο οδηγός προς την ελευθερία. Τώρα το τι είναι? Του στοιχείο. Τώρα ο πατριωτισμός τώρα δεν είναι? Υπάρχει. Ο διαμορφωμένος κατά το δοκούν του κάθε σήμερα μας. Είναι ο Κουμουνδούρος το έλεγε, και με πολύ εύστοχο τρόπο, σε μια ομιλία του στα 1860, αν θυμάμαι. Λοιπόν, είναι ο πατριωτισμός των χιλέων. Το λέμε, για να το λέμε. Απευθυνόμαστε στο έθνος ή στην πατρίδα με λόγια, όχι με πράξεις, όχι με ουσία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν επιβλήθηκε το πρώτο μνημόνιο, η Δανειακή Σύμβαση, και νομικοί στη χώρα, αλλά και οικονομολόγοι, είπαμε το εξής, ότι πλέον εγκαθίσταται ένα καθεστώς κατοχής. Στερείται η χώρα μας εθνικής κυριαρχίας, δυνατότητα αυτονομίας, δυνατότητα επιλογών. Ποιος ξεσηκώθηκε? Κύριε Καζάκη, ποιος ξεσηκώθηκε? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και θα ήθελα να σας κάνω μια φθηνιάρικη ερώτηση που έχει όμως πολύ βαθύ ουσία και νόημα. Αύριο, υποθετικά, γινόταν κάτι άσχημο για την Ελλάδα και η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Ελλάδος σας καλούσε, εσάς, τους εξοκοινοβουλευτικούς, όλο αυτό είναι στα πλαίσια και στη σφαίρα της φαντασίας. Όμως για να κάνω την ερώτησή μου. Σαν υπόθεση εργασίας το πάρω. Σας καλούσε λοιπόν και σας έλεγε, κύριε Καζάκη, επειδή οι απόψεις σας είναι αυτές και θεωρούμε ότι αυτές οι απόψεις ενδεχομένως είναι η σωτηρία της χώρας, σας καλούμε να πάρετε στα χέρια σας την κυβέρνηση. Mm-hmm. Το κράτος μας, η πατρίδα μας κινδυνεύει. Δεν έχετε περιθώρια να το σκεφτείτε. Και σαν πατριώτης που ισχυρίζεστε ότι είστε, δεν μπορείτε να κάνετε πίσω. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για να μην αναλάβει άλλος, είναι να υπογράψετε ότι τα λάθη σας θα τα πληρώσετε με κατασχέσεις ακόμα και των παιδιών σας στην περιουσία.
Θα το κάνατε? Το έχουμε κάνει ήδη. Το ΕΠΑΜ σε κάθε συνέδριό του έχει αιτήσιο εκλογοπολογιστικό συνέδριο. Από το 2013 ή το 2014, αν θυμάμαι καλά, με τη συνδρομή δικαστών και μάχημων νομικών, δημιούργησε τη λεγόμενη νομική δέσμευση. Η νομική δέσμευση είναι εύκολη να τη βρει κανείς, να τη διαβάσει στο site του ΕΠΑΜ. Τι είναι η νομική δέσμευση? Η νομική δέσμευση είναι η δέσμευση της ηγεσίας του ΕΠΑΜ και των κοινοβουλευτικών του εκπροσώπων. Δηλαδή, αυτοί που θα πάρουν θέσεις ευθύνες, είτε είναι στο κοινοβούλιο, είτε στην κυβέρνηση, σε μια μελλοντική βεβαίως φάση. Και λέει, εάν εντός τριμήνου από την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών, είτε σε συμμαχικό σχήμα κυβέρνησης, είτε σε κυβέρνηση σαν αυτή που θέλει το ΕΠΑΜ, τέλος πάντων, λοιπόν, δεν δρομολογήσει 14 μέτρα πολιτικής που αναφέρονται συγκεκριμένα, όπως καταγγελία και διαγραφή του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, όπως αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας και της συνταγματικής ένωμης τάξης της χώρας και μια σειρά άλλα, 14 συγκεκριμένα ζητήματα, τότε η ηγεσία του ΕΠΑΜ και οι εκπρόσωποι του παρετούνται από κάθε ευθύνη, ή αν συνεχίσουν, τότε εκ προημίου αποδέχονται ότι διαπράττουν εσχάτη προδοσία, παρετούνται από κάθε ασυλία του προσώπου τους αλλά και της περιουσίας τους, ώστε να μπορούν να διωχθούν από οποιονδήποτε πολίτη για την εσχάτη προδοσία με σκοπό τη δίμηση της περιουσίας τους. Μάλιστα. Απλά, κοιτάξτε να δείτε, ένα σχόλιο, όχι με στεναχωρεί ιδιαίτερα για το γεγονός, και αυτό κιόλας δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο, τουλάχιστον υπό αυτές τις συνθήκες. Και ξέρετε, μια χώρα που δεν μπορεί ο λαός της, ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος του, να αντιληφθεί σε ποια κατάσταση βρίσκεται και ποια απειλή το στοιχιώνει, ξέρετε, η λύση είναι η φωτιά. Τη λύση τη δίνει η φωτιά, πάντα. Θα καούμε ολόκληροι, είτε σε πόλεμο, είτε πολύ χειρότερα σε εμφύλιο. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και κυρίως να εκτιμούμε τις θέσεις των ανθρώπων, δηλαδή των δυνάμεων, των ανθρώπων που βγαίνουν, θέσεις. Μέχρι στιγμής δεν συζητάμε θέσεις, όχι εδώ μεταξύ μας, ενώ ευρύτερα. Συζητάμε για εντυπώσεις, για εικόνα. Ακούω πάρα πολλούς να κραυγάζουν ενάντια στους εθνομηδενιστές, αλλά όταν μπαίνει το θέμα, θα είμαστε υπό καθεστώς προστασίας ή όχι? Θα είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το καθεστώς και σε αυτές τις συνθήκες ή όχι? Πρέπει να είναι ελεύθερη η Ελλάδα και ανεξάρτητη ή όχι? Ή δεν μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είναι Έχεις τα διλήμματα. Έχεις δίκιο. Εκεί είναι τα διλήμματα. Έχετε δίκιο. Κύριε Καζάκη, να πάμε λίγο λοιπόν. Καταρχήν, ΕΦΚΑ είναι το ίδιο το κράτος, ναι ή όχι? Στην ουσία, ναι. Στην ουσία είναι ένα ταμείο που πλέον έχει ταυτίσει τον κρατικό προπολογισμό. Μάλιστα. Κακός. Πώς δικαιολογείται, κύριε Καζάκη, ο ΕΦΚΑ να έχει 1,4 δις σε ακίνητα και να ζητάει τώρα την εκμετάλλευσή τους? Γιατί, κοιτάξτε, το ζήτημα των ακινήτων του ΕΦΚΑ είναι από την εποχή του ΙΚΑ, έτσι? Λοιπόν, ένα τεράστιο ακίνητο. Πώς γινόταν αυτή η ιστορία? Ήταν πολύ απλό. Δεν δίναμε, την εποχή του ΙΚΑ εννοούμε πάντα, δεν δίνονταν όπως προβλέπει ο νόμος ίδρυσης του ΙΚΑ. Τι προέβλεπε? Προέβλεπε ένα σύστημα, πώς να το πούμε, αναλογικής. Δηλαδή, εάν ο εργαζόμενος που τώρα δουλεύει μέσω του συστήματος αλληλεγγύης στήριζε τη σύνταξη του πατέρα του που έχει βγει στη σύνταξη. Αυτό είναι το σύστημα όπως τουλάχιστον έχει ιδρυθεί στη δεκαετία του 30. Λοιπόν, στη μεταπολίτευση κάνανε την εξής κομπίνα. Κρατούσαν χαμηλά τις συντάξεις, κρατούσαν χαμηλά τις παροχές προς τους συνταξιούχους και οι εισφορές άρχισαν να συσσοδεύονται σε αποθεματικά. Δημιουργούσαν μεγάλα αποθεματικά. Τα αποθεματικά αυτά τα χρησιμοποιούσαν με δύο τρόπους. Πρώτο, εσείς έχετε ένα ακίνητο. Εντάξει. Λοιπόν, το ακίνητο αυτό, επειδή όμως ανήκετε σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, κυβερνών κόμμα, τι κάνανε λοιπόν? Η κυβέρνηση έδινε εντολή
στο ΙΚΑ, στη διοίκηση του ΙΚΑ, mm-hmm. και αγόραζε το δικό σας ακίνητο με υπεραξίες τρομακτικές. Μάλιστα. Και έτσι διαμόρφωσε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακίνητο. Περιουσία. Ναι. Έτσι. Ξοδεύοντας τα λεφτά του κουμπαρά. Το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, τα λεφτά που έχει, είτε είναι η κρατική συνεισφορά, είτε εργοδοτική, είτε εργατική, είναι ο κουμπαράς του εργαζόμενου, έτσι λεγόταν παλιά. Και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, τι κάνανε λοιπόν. Αυτό. Από το Σιμίτι και μετά, από την κυβέρνηση κυρίως Πατρός Μητσοτάκη και μετά ιδιαίτερα με το Σιμίτι, γιατί απελευθερώθηκε η αγορά κεφαλαίου τότε, λόγω της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνανε. Πουλάγανε δομημένα ομολόγια σαν το κατοργό, σαν το κρυπτονόμισμα. Και έτσι χρεοκοπήσανε τα ταμεία. Και μετατρέψανε τα ταμεία σε ΕΦΚΑ, σε οτιδήποτε, αφού τα λαιλατίσανε σε μια αναλογιστική μελέτη που είχε γίνει στη δεκαετία του 90 από τη ΓΕΣΕΕ, μιλούσε για ληστεία ύψους 20 τρισεκατομμυρίων δραχμών την εποχή εκείνη. Από τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχει μείνει όμως η ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη περιουσία που τώρα ο κύριος Χατζηδάκης θέλει να βάλει χέρι. Και πώς θα βάλει χέρι. Είναι πολύ απλό. Θα μετατραπεί το ΕΦΚΑ ή κάποια εταιρεία που θα εκπροσωπεί και χειρίζεται το περιουσιολόγιο του ΕΦΚΑ σε pension fund, δηλαδή σε επενδυτικό κεφάλαιο, σαν και αυτά τα pension funds που έχουμε στο εξωτερικό και που επενδύουν στα χρηματιστήρια. Το δεύτερο βήμα είναι... Δηλαδή, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση εδώ πέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα παίξει στη λοταρία ο κύριος Χατζηδάκης στην ουσία... Στη χρηματαγορά, ναι. Αυτό. Στη λοταρία. Ναι. Τζόγος. Μάλλον τζόγος. Ενδιάται κανείς ότι αυτό που θα κάνει θα είναι στο κέρδος. Όχι. Ο τζόγος είναι τζόγος. Ή χάνω ή κερδίζω. Τζόγος, βέβαια. Και συνήθως χάνομαι. Στο 19ο αιώνα, τα οικονομικά περιοδικά της εποχής το ονομάζανε κηδεία. Από τον κύβο. Ζαριά. Καθαρά. Χειρότερη μορφή κερδοσκοπίας. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Ότι τώρα με το κρυπτονόμισμα, την πτώση του κρυπτονόμισμα, ξέρετε ποιοι χάσανε. Καναδέζικα και αμερικανικά pension funds, δηλαδή επενδυτικά ταμεία χρηματοδότηση συντάξεων, χάσαν τα λεφτά τους γιατί είχαν τοποθετηθεί σε κρυπτονόμισμα. Ωραία λοιπόν, και πώς κάλυψαν τις συντάξεις και όλα αυτά τα οποία έπρεπε να δώσουν πίσω στο λαό, ο οποίος λαός τόσα χρόνια του τα έδινε και τα εκμεταλλευόταν. Καταρχάς μειώσαν τις συντάξεις. Μάλιστα. Όταν δεν μπορώ να πληρώσω, λοιπόν, κάνω. Ο νόμος Χατζηδάκη είναι πολύ απλό. Σου λέει: θα παίξω εγώ στο χρηματιστήριο τα λεφτά σου. Έτσι. Και αν μου αποδώσει, θα πάρεις. Ωραία, λοιπόν. Εδώ έρχεται η ερώτηση. Εδώ έρχεται η ερώτηση. Αυτή του η κίνηση, από πού θα ελεγχθεί και αν αποτύχει, ποιος θα τον τιμωρήσει. Κανένας και δεν ελέγχεται από πουθενά. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι κράτος, αυτό είναι οργάνωση. Πώς το βλέπετε εσείς. Κοίταξε να θα σου το πω, το έχω γράψει επανειλημμένα. Θα το πω και ευθασώς. Έχουμε το οργανωμένο έγκλημα που διοικεί τη χώρα. Η κυβέρνηση λειτουργεί ως οργανωμένο έγκλημα. Δομημένη ηγεσία ιεραρχίας, αξιοποιούνται οι θέσεις της προκειμένου για ιδιωτικό όφελος. Ο ορισμός του οργανωμένου έγκληματος. Μάλιστα. Και όχι μόνο με βάση το δικό μας δίκαιο, αλλά και το δίκαιο που το διεθνές. Είναι οργανωμένο έγκλημα και εκφάνσεις του, αν θέλετε, το κερασάκι σαν τη γη, είναι ο κύριος Πάτσης, είναι η κυρία Καϊλή. Είναι εκδηλώσεις και πολύ άλλοι. Η κυρία Καϊλή, παράδειγμα που είπατε. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν είναι. Πώς δεν είναι, βεβαίως. Απλά σας λέω αυτοί που διώκονται αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες, κύριε Καζάκη, θα ακούσατε και για άλλους. Το ξέρω. Παρακολουθώ από στενά. Ξέραμε άλλωστε την κυρία Καϊλή και ποια συμφέροντα και ποιους εκπροσωπεί. Όπως και τον κύριο Πάτση. Τα ρόλα να ξεβράσει. Απλά, ξέρετε, δεν έχει παρατηρήσει ο κόσμος το εξής, ότι η κυρία Καϊλή κρίθηκε προφυλακιστέα, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί συμμετέχει, όπως λένε οι βελγικές διοικητικές αρχές, συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο ο χρηματισμός και η διαφορά. Κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Και εγώ ρωτάω, η Χρυσή Αυγή κρίθηκε, τα ηγετικά της στελέχη, κρίθηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καταδικάστηκαν, βεβαίως με έκφραση το φόνο και όλα αυτά τα πράγματα, και σαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι τώρα μας λέγανε ότι να, μόνο η Χρυσή Αυγή είχε εγκληματική οργάνωση στα πλαίσια της. Τώρα οι βελγικές αρχές μας λένε ότι
οι κοινοβουλευτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο, η Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και τα εδώ κόμματα είναι βιτρίνα εγκληματικών οργανώσεων. Εδώ τώρα με τζιγκλάτε να πάρω θέση και θα πάρω θέση, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι δεν μου αρέσει να πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Η Χρυσή Αυγή δικάστηκε για εγκληματική οργάνωση, για ένα φόνο. Τον οποίο φόνο όμως τη μέρα του δικαστηρίου δεν είδαμε μία ελληνική σημαία, είδαμε μόνο κόκκινες σημαίες. Προφανώς διότι είχαν επηρεαστεί από τον αείμνηστο Φίσα, ο οποίος Φίσας ήταν αριστερό και τα λοιπά πεπιθήσεων. Ωραία λοιπόν μέχρι εδώ. Καθόλου ωραία, αλλά ας το πούμε ωραία. Ο φωνιάς όμως του αείμνηστου Φίσα είχε άμεση σχέση με συνεργάτη του Σαμαρά και όχι του Μιχαλολιάκου. Να το πούμε και αυτό. Και όχι μόνο. Να το πούμε και αυτό. Διότι μάλλον η δολοφονία Φίσα ήταν το χρυσό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για να απεμπλακεί από μια απειλή που λεγόταν Χρυσή Αυγή. Και στην ουσία είναι πολιτικός κρατούμενος με την έννοια το ότι βγάλαν από τη μέση ένα κασιδιάρι, μια Χρυσή Αυγή που ενδεχομένως τώρα, όχι ενδεχομένως τώρα, δεν έχει καμία σχέση, ισχυρίζεται ο κύριος Κασιδιάρης, οι Έλληνες με τη Χρυσή Αυγή. Εν πάση περιπτώσει όμως, όπως και αν είναι, η δίκη για την οποία έγινε και για την οποία δικάστηκαν σαν οργάνωση και σαν εγκληματική οργάνωση, εμένα μου αφήνει πολλά ερωτηματικά, σοβαρά ερωτηματικά, πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Κοιτάξτε, να σας πω κιόλας για τη δική μου άποψη. Πρώτα, Χρυσή Αυγή, εγώ την ξέρω από φοιτητής. Μάλιστα. Ξέρω πώς δημιουργήθηκε, ξέρω με ποια λεφτά χρησιμοποιήθηκαν και με ποιες διασυνδέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Ο κύριος Μιχαλολιάκος έβαζε βόμβες και σκότωνε κόσμο στη δεκαετία του 70. Και τον γλίτωσε ο Αβέροφ εκείνη την εποχή. Αλλιώς θα ήταν η Σόβια από τότε. Ναι, αλλά οι υπόλοιποι που είναι μέσα δεν βάζανε βόμβες. Όχι βέβαια. Σαφέστατα και όχι. Έτσι. Δημιουργήθηκε, όπως έχει πει και ο ίδιος Μιχαλολιάκος, από χρηματοδότηση που ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για τη δεκαετία του 80, έτσι μιλάμε από εκεί πέρα. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικαστήριο, οι ιδιωτικές αρχές, γιατί το κοιτάξτε, ήταν δικαστές, όπως το ξέρετε πολύ καλά, δικάζουν με βάση το δικόγραφο. Τι τους δίνει το δικόγραφο, ποια τα στοιχεία και με βάση αυτά δικάζουν. Οι ιδιωτικές αρχές θα έπρεπε να είχαν ερευνήσει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Όπως πόθεν το χρήμα. Δεν μπορεί να μου εμφανίζονται βουλευτές οι οποίοι να είναι χωρίς κανένα επάγγελμα επί τόσα χρόνια, χωρίς καμιά πραγματική πηγή εισοδήματος και ταυτόχρονα το κόμμα τους να έχει την οικονομική ευμάρεια ώστε να κάνει εκστρατείες σαν και αυτές που είδαμε να γίνονται. Δεν ψάχτηκε το ζήτημα αυτό. Πολλοί από τους κατηγορούμενους και τελικά καταδικαστέντες ήταν στην προσωπική φρουρά υπουργών του Πασόκ, όπως το Ευάγγελο Βεντζέλου. Και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είχαν στενότατες σχέσεις με κορυφαίους πολιτικούς του δικοματικού λεγόμενου συστήματος. Γιατί δεν ψάχτηκε αυτή η ιστορία. Γιατί δεν κλήθηκαν οι πρώην εργοδότες τους να εξηγήσουν ποια είναι η σχέση, με ποιον τρόπο, τι γίνονται όλα αυτά. Τρίτον, εγώ προέρχομαι από μια γειτονιά που λέγεται Αγίος Παντελεήμονας. Ήμουνα 15 χρόνια εκεί. Λοιπόν, η εμπλοκή συγκεκριμένων τμήματων και στελεχών της Χρυσής Αυγής με το έγκλημα, το καθημερινό, το πεζοδρομίο, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων και όλα αυτά, ήταν εμφανής. Μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, γιατί δεν ψάχτηκε αυτή η πλευρά. Λοιπόν, δεν ψάχτηκαν πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν μια κατ' εντολή των Αμερικανών, έτσι, μας το ομολόγησαν κιόλας οι ίδιοι, να τελειώσει αυτή η ιστορία, αφενός και αφετέρου να δημιουργηθεί το προηγούμενο για να μπορεί να διωχθεί ως εγκληματική οργάνωση οποιοδήποτε αντιτίθεται στο λεγόμενο συνταγματικό τόξο. Αυτή η όμορφη, ο νεολογισμός που χρησιμοποίησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τα κόμματα εντός Βουλής, τις καθιστικές τάξεις πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δηλαδή, όλους τους έβαλε συνταγματικό τόξο, όποιος είναι εκτός συνταγματικού τόξου, είναι ύποπτος και μπορεί να διωχθεί. Δείτε τι έγινε στη Γερμανία. Στη Γερμανία διώχθηκαν κάποιοι άνθρωποι που, κατά τη γνώμη μου, να με συγχωρείτε για την έκφραση, χρήσιμοι ηλίθιοι ήταν.
αν είναι δυνατόν να κινδυνεύει μια Γερμανία από 25 ανθρώπους, η μισή ανοϊκή, η άλλη είναι περιθωριακή, κάτι τύπη για πραξικόπημα εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά είναι αστεία. Αν δει όμως κανείς το κατηγορητήριο, καταλαβαίνει ότι αυτό που διώκεται σε αυτούς τους ανθρώπους και τον ανοϊκό πρίγκιπα που συνέλαβαν, γιατί ο άνθρωπος όντως έχει άνοια. Λοιπόν, είναι το εξής. Δεν έχει συνταγματική δικαίωση. Δεν έχει συνταγματικά θεμελιωθεί το υφιστάμενο κράτος. Αυτό είναι πραγματική μια συζήτηση που γίνεται δεκαετίες τώρα και όχι μόνο σε συνταγματικούς κύκλους κτλ. Είναι ύποπτος ενάντια ως εχθρός του πολιτεύματος. Αυτό πάνε να τεκμηριώσουν. Αυτό πήγε να γίνει και εδώ. Και με τη Χρυσή Αυγή. Χρησιμοποιήθηκε, αν θέλετε, και ο κ. Μιχαλολιάκος, ιδιαίτερα η τοποθέτηση του που λέει ότι αναλάμβανε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας. Από τη στιγμή που έκανε τέτοια δήλωση, η καταδίκη ήταν δεδομένη. Ήταν δεδομένη. Πολύ δε περισσότερο, γιατί κανένα από τα στελέχη που καταδικάστηκε δεν αποστασιοποιήθηκε και δεν κατήγγειλε αυτή τη δραστηριότητα. Ήταν δεδομένη. Και νομίζω ότι τη δήλωση αυτή την έκανε. Ενδεχομένως γιατί στο παρασκήνιο υπήρχαν παρεδώσεις, συμφωνίες, δεν ξέρω τι παρασκήνιο έγινε. Μόνο και μόνο για να υπάρξει, πώς να το πούμε, καταδίκη, η οποία όμως στηρίζεται σε ομολογία. Είναι σαν να ομολογείς. Φανταστείτε, ένας είναι μέλος του ΕΠΑΜ να δολοφονήσει κάποιον και να βγω εγώ και μετά να πω ότι για τη δική του πράξη εγώ έχω την πολιτική ευθύνη. Θα καταδικάσω, δεν θα καταδικάσω. Δεν υπάρχει δικαστήριο που να μην με καταδικάσει. Νομίζω όμως ότι το τραβήξαμε, το πλατιάσαμε το θέμα και ο σημερινός καλεσμένος δεν είναι για να μας εξηγήσει τα της Χρυσής Αυγής. Πήραμε μία θέση, το τσάτ έφυγε Όχι, από μπροστά μου. Έχει να κάνει με το πολιτικό σχήμα, με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ναι. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι ένα πολιτικό σύστημα που κρύβει την άνοδο του οργανωμένου εγκλήματος στα ύπατα αξιώματα της διακυβέρνησης της χώρας. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και έχουμε την εκτροπή, τη συνταγματική εκτροπή. Αν θέλετε. Η οποία συνταγματική εκτροπή, κύριε Καζάκη, θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει σε φυσιολογικά και νόμιμα επίπεδα? Μπορεί να επανέλθει με μια μεταπολίτευση. Δηλαδή, με μια μεταπολίτευση που θα καθίσει στο σκαμνί για εσχάτη τους πολιτικούς που διέπραξαν το σφετερισμό εξουσίας, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και το Σύνταγμα, και έτσι θα αποκατασταθεί η ένωμη τάξη της χώρας. Σφετερισμό εξουσίας έχει διαπραχθεί και έχει, τέλος πάντων, εφαρμόζεται αυτή η λογική του σφετερίζω με την εξουσία τα τελευταία χρόνια, λέτε? Για σφετερισμό που έχει αφορά το πολίτευμα, mm-hmm. την καρδιά, τη σκληρή καρδιά, ναι, είναι από το πρώτο μνημόνιο. Εκτροπές στο Σύνταγμα έχουμε διαρκώς. Mm-hmm. Διαρκώς. Mm-hmm. Αλλά σφετερισμός εξουσίας που αδρανοποίησε, όπως λένε οι νομικοί, το δημοκρατικό πολίτευμα, έχουμε από τη στιγμή που επιβάλλεται οι δανειακές συμβάσεις στο μνημόνιο. Επομένως μιλάμε από τον κύριο Παπανδρέου Γεώργιο και μετά. Βεβαίως. Όλο το πολιτικό προσωπικό που ψήφισε ή στήριξε μαζί με τους ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους, τους ανώτερους δικαστικούς που νομολόγησαν υπέρ αυτού του καθεστώτος, mm-hmm. και φυσικά τους ξένους που έχουν συμβάλει σε αυτή την ιστορία. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Καζάκη, είναι σε επίπεδα αποσύνθεσης? Αυτή τη στιγμή ναι, είναι. Είναι οργανωτικά και πολιτικά. Άσχετα με το γεγονός ότι μπορεί στις εκλογές να διατηρηθεί. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα απλό για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η κοινωνική ψυχολογία. Εάν οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής το 1942 μες στην Πείνα, mm-hmm. που άρχισαν να λειτουργούν τα συσίτια και όλα αυτά τα πράγματα, κάναν δημοψήφισμα, στην Ελλάδα η πλειοψηφία θα ήταν υπέρ των δυνάμεων κατοχής. Μάλιστα. Τότε. Χρόνο μετά, όλος ο λαός ήταν εναντίον τους και μάλιστα μαχόταν με κάθε τρόπο. Mm-hmm. Αλλά η συγκεκριμένη συγκυρία ήταν τέτοια. Γιατί ένιωθε είχε συντριβεί το ηθικό της κοινωνίας. Πίστευε ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Μέχρι που άλλαξε αυτό, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα σήμερα. Κύριε Καζάκη, μετά από μια προσπάθεια δημοψηφίσματος, η οποία ήταν τελικά φιάσκο, ήταν ένα θέατρο, καλωστημένο θέατρο, και θυμάμαι τότε ότι έμπαιναν και έβγαιναν σαστισμένοι τα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ
υποψήφοι και τα μέλη του κόμματος, γιατί δεν ήξεραν πώς να χειριστούν, και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξεραν πώς να χειριστούν το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δημοψηφίσματος. Μα δεν πίστευαν στο αποτέλεσμα. Δεν πίστευαν σε τι, ότι θα πει ο κόσμος ότι έχουμε πνιγεί. Δεν πίστευαν. Δηλαδή, δεν πίστευαν. Κοιτάξτε, να σας πω εγώ, το ζήσα από πρώτο χέρι. Ναι. Ερχόντουσαν την εποχή εκείνη και στελέχη του, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάγαμε. Γιατί δεν πίστευαν, πολλοί από αυτούς δεν πίστευαν ότι ο Τσίπρας την είχε πουλήσει την ιστορία. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε, συγγνώμη που σας διακόπτω, να το διακόψω. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό θα έπρεπε να το πιστέψουν από την πρώτη στιγμή εκείνη που δήλωσε άλλα. Και μετά που πήρε την εξουσία ή λίγο πριν πάρει την εξουσία, έκανε ταξίδια από Ισραήλ μέχρι Αμερική, μέχρι Γερμανία και γύριζε πίσω. Από τότε έπρεπε να καταλάβουν ότι ο Τσίπρας μεταλλάσσεται. Όπως ξέρετε, συνήθως ο κόσμος δημιουργεί μια κατάσταση όπου μετατρέπει σε ιδεολογία το φιλότιμό του. Ναι, αλλά αυτό έχει βγει πολλές φορές ξινό. Προφανώς. Γι' αυτό χρειάζεται όριμη σκέψη, σοβαρό προβληματισμό και αμφισβήτηση. Mm-hmm. Διαρκή αμφισβήτηση. Mm-hmm. Λοιπόν. Τότε οι μεγαλοδημοσιογράφοι των καναλιών ερχόντουσαν και με ρωτάγανε, μου λέει, εσύ γυρίζεις όλη την Ελλάδα, πώς βλέπεις τα πράγματα κλπ. Τους λέω, παιδιά, θα σαρώσει το όχι. Θα σαρώσει. Βεβαίως δεν ξέρω που θα βάλει πλαφόν η Singular, αλλά το όχι έχει μια φοβερή δυναμική και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή. Προφανώς λοιπόν, αφού η Singular έβαλε πλαφόν, θα μπορούσε, το αληθινό συμπέρασμα θα μπορούσε να ήταν και 80%. Πολύ παραπάνω. Λοιπόν. Η Singular έβαλε καπάκι στο 62. Λοιπόν, μου λέγανε λοιπόν οι μεγαλοδημοσιογράφοι ότι κάνεις την ανάγκη σου φιλότιμο. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε κάνει μελέτες και δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη χειρότερη περίπτωση είναι 50-50 τα πράγματα. Αυτό περίμενε και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας περίμενε να ήταν 50-50 ή το ναι πιο μπροστά από το όχι, λόγω του εκβιασμού που υπέστη ο λαός την εποχή εκείνη με κλειστές τις τράπεζες. Δεν είναι τυχαίο το ότι η κυβέρνηση έκλεισε τις τράπεζες για να πάει ο συνταξιούχος και να τρελαθεί, να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξή του και έτσι να περάσει ο εκβιασμός ότι έτσι και δεν πούμε με ναι σε αυτά που μας ζητάνε οι δανειστές, θα χάσετε τις τάξεις. Υπήρχε όμως και η άλλη εκδοχή της εξήγησης. Θα μπορούσε να πει λοιπόν και κάποιος ότι επειδή του έκλεισε τις τράπεζες και ο κόσμος είχε αγανακτήσει, όπως και ισχύει, ψήφισε όχι. Δηλαδή αυτή την εκδοχή, αυτό γιατί να μην τη δούμε. Αυτός ο σχεδιασμός όμως δεν ήταν γι' αυτό. Ο σχεδιασμός ήταν για να μπορέσει να εκβιαστεί κυρίως το πιο συντηρητικό κομμάτι, γιατί αυτό μου λέγανε οι δημοσκόποι και επικοινωνιολόγοι. Πιέζουμε τους συνταξιούχους, που είναι ένα συντηρητικό κομμάτι του εκλογικού σώματος κατά κανόνα. Και επομένως με τους συνταξιούχους θα πάρει το κεφάλι το ναι. Αυτός ήταν ο επικοινωνιακός σχεδιασμός. Γι' αυτό και δεν υπήρξε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν υπήρξε κανένα σοβαρό επιχείρημα υπέρ του όχι. Μάλιστα. Κανένα σοβαρό επιχείρημα. Βγαίνανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε άλλα αντάλλον. Ψαχνόμασταν κι εμείς και λέγαμε, καλά, αυτή είναι υπέρ του όχι, είναι δυνατόν, και να λένε τις βλακίες. Λοιπόν, είναι φοβερό. Λοιπόν, και τι έγινε τελικά. Έγινε αυτό το βράδυ της Κυριακής που βγήκε, προσωπικά περίμενα ότι θα έλεγε αυτά που είπε, προετοιμαζόταν, δηλαδή το συζητούσαν 2-24 ώρα νωρίτερα, ότι θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί, θα μαζευόντουσαν στο Προεδρικό Μέγαρο, θα αναθέτανε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άλλη παραβίαση του Συντάγματος, χοντρή παραβίαση και σφετερισμός της εξουσίας, που κάνει υπόλογο και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο σε αυτήν την ιστορία και το έχει ομολογήσει και ο ίδιος σε μια διάλεξή του στην νομική σχολή πριν μερικούς μήνες. Λοιπόν, για εσχάτη προδοσία, όπως βεβαίως και εσχάτη προδοσία είναι το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε το αποτέλεσμα του δημοσίευματος. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν στο δημοψήφισμα που είχε κάνει η κυβέρνηση Καραμαλή, η προσωρινή κυβέρνηση τότε, για το αν θα θέλουμε ή όχι βασιλιά εκεί, και ψήφισε ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο που ψήφισε, καταργώντας ουσιαστικά το πολίτευμα της βασιλείας από την Ελλάδα, να έβγαινε ο Καραμαλής και να έλεγε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, το πήραμε υπόψη σας, το συμπέρασμα από το δημοψήφισμα είναι ότι δεν θέλετε τον Κωνσταντίνο, θα βάλουμε τον Παύλο βασιλιά. Θα καιγόταν η Ελλάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Και τώρα έγινε αυτό που έγινε, εννοώ το 2015, mm-hmm. έγινε αυτό που έγινε. Τη Δευτέρα γίνεται το πραξικόπημα ορκής, γιατί εδώ μιλάμε για πραξικόπημα με νομικούς όρους, δεν είναι μόνο το ηθικό κομμάτι της ιστορίας. Κατεβαίνει ο κόσμος κάτω, γιατί τότε τη Δευτέρα το απόγευμα έγινε μια φοβερή λαοθάλασσα στο Σύνταγμα. Στέλνονται τα ΜΑΤ, εκεί είδα ακόμη και την κόρη μου να ματώνει και το έχω. Έχω ένα ανοιχτό λογαριασμό με τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να τους κλείσω κάποια στιγμή. Όταν βλέπει να ματώνει το παιδί σου από τα λακρυγόνα και οτιδήποτε, εδώ δεν το ξεπερνάς εύκολα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, χτυπήσαν άγρια έναν κόσμο ο οποίος κατέβαινε τα παιδιά του. Δηλαδή δεν ήταν μια διαδήλωση, ξέρετε, με τους μαχαλάκι της ιστορίας. Ήταν κυριολεκτικά μια παλαϊκή εκδήλωση του «ρε παιδιά, είπαμε όχι και μας λέτε ότι είπαμε ναι». Αυτό. Τσακίσανε αυτόν τον κόσμο, τον τσακίσανε με μεγάλη ακριότητα και μετά ακολούθησε αυτό που έγινε. Γι' αυτό το πράγμα που έκανε η κυβέρνηση της λεγόμενης αριστεράς, δεν τόλμησε να το κάνει η Χούντα. Η Χούντα δεν τόλμησε να αμφισβητήσει ή κύριε Καζάκη, να κάνει δημοσίσμα και να το αλλάξει. Παρόλο που δεν είμαι της Χούντας, θα πρέπει να ομολογήσουμε όλοι ότι η Χούντα έκανε και νοσοκομεία, έκανε και σχολιά, άνοιξε και δρόμους. Μπορεί να έβαλε το χέρι της στο πουγγί για να τα κάνει του εθνικού καταπιστεύματος, αλλά τα έκανε. Κάποιοι άλλοι κύριοι το βάζουν το χεράκι τους που να τους κοπεί και το κόβουν από το δικό μου το στόμα, του παιδιού σας το στόμα και των συνελλήνων μας το στόμα. Εκείνοι τουλάχιστον έκαναν σχολεία να μορφωθούν τα παιδιά μας. Ισχύει αυτό. Έτσι, αλλά σχολεία, ξεχνάμε, δρόμους και νοσοκομεία. Ξεχνάμε σε ποιες συγκυρίες γίνανε. Δηλαδή, η Χούντα ήταν στο τέλος της πιο μεγάλης ανάπτυξης που γνώρισε η Ελλάδα. Τέλη δεκαετία του 50, δεκαετία του 60, είχαμε διψήφιους ρυθμούς ανόδου σαν οικονομία. Διψήφιους. Είχαμε πληθωρισμό της τάξης του 1%. Ούτε η Γερμανία δεν μπορεί να ονειρευτεί τέτοιο πληθωρισμό. Μιλάμε για τη δεκαετία του 60. Έτσι λοιπόν η Χούντα αξιοποίησε το τέλος αυτού του οικονομικού θαύματος. Το τέλος, γιατί βγαίνοντας από τη Χούντα βρεθήκαμε 20% δημόσιο χρέος. Βγαίνοντας από τη Χούντα, προσέξτε όμως, γιατί είναι. Σας διακόπτω, αλλά πρέπει να σας διακόψω τώρα. Το 70-73 είχαμε 35% πληθωρισμό, τεράστιο χρέος σχετικά με το πληθωρισμό. Βγαίνοντας, είπατε. Βγαίνοντας. Βεβαίως, ναι, ναι. Και βεβαίως, έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Και η Χούντα έγινε κυρίως για να παραδοθεί η Κύπρος. Αυτό έγινε, αυτό έγινε η ιστορία. Και για να κάτσουν ήσυχα οι Έλληνες. Και οι δηλώσεις, η Κύπρος κοίταται μακρά. Από πού προήλθαν? Του Καραμαλής. Και για ποιο λόγο τις έκανε αυτές τις δηλώσεις? Μα για να μπορέσει να γίνει επιτυχής το αντίπλας νούμερο 2. Επομένως λοιπόν όλοι οι συμμέτοχοι στο έγκλημα. Φυσικά. Α, ωραία λοιπόν. Φυσικά. Συμφωνούμε. Η όλη ιστορία είχε ξεκινήσει από τις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου. Επειδή αυτό δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Δεν μπορούσε, δεν το δεχόταν ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε ο Κυπριακός, δηλαδή οι Έλληνες στην Κύπρο και στην. Δεν γύρω, μιλάμε για τρομακτικές διαδηλώσεις. Είχαμε θύματα από τις διαδηλώσεις αυτά. Λοιπόν, επομένως. Λάθος ή σωστό, κύριε Καζάκη, όμως κάποιοι αγωνίστηκαν και κάποιοι χάρισαν την Κύπρο. Διαφωνώ. Όπως, κύριε Καζάκη, και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι αγωνίστηκαν οι οποίοι την χάνει να είναι απλοί Έλληνες και μάτωσαν, όπως είπατε, το παιδάκι σας με σπασμένα κεφάλια, και κάποιοι πήγαν και υπέγραψαν τα Σκόπια να λέγονται Μακεδονία. Γιατί Μακεδονία λέγονται, δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, κύριε Καζάκη, που το λέω και πονάει πραγματικά η ψυχή μου. Μέσα στο στούντιο η δουλειά μας είναι τα προγράμματα. Έτσι. Όταν κατεβάζουμε ένα πρόγραμμα, πονάει η ψυχή μου που το λέω. Βλέπουμε γλώσσες. Πώς θα το εγκαταστήσει, στα ελληνικά, στα αγγλικά? Μακεδονία. Όχι Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία. Όλα τα προγράμματα, οποιοδήποτε πρόγραμμα, Μακεδονία. Και πονάει ειλικρινά η ψυχούλα μου. Κοιτάξτε, το ζήτημα του Σκοπιανού, γιατί εμένα δεν υπάρχει μακεδονικό ζήτημα.
Σκοπιανό, καλά το λέτε. Μπράβο. Σκοπιανό σας. Είναι. Σκοπιανό λοιπόν. Είναι. Ήταν εξ αρχής οι κυβερνήσεις της χώρας είχαν προσανατολιστεί στην εντολή που είχαν πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ. Από το 1991-92 που άρχισε να προκύπτει το θέμα, η Ελλάδα θα έπρεπε να κρατήσει την εξής στάση. Εγώ με ποιον υπέγραψα τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που καθόρισε τα σύνορα στα Βαλκάνια. Με ποιον? Με τη Σερβία, με τη Βουλγαρία, με τις χώρες εκείνες που πολεμήσαν μαζί στους Βαλκανικούς πολέμους, έτσι δεν είναι? Έτσι διαμορφώθηκαν τα σύνορα. Επομένως, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται τώρα και γιατί πρέπει εγώ να τους αποδεχτώ ως προϊόν διάλυσης ενός κυρίαρχου, ανεξάρτητου κράτους, της Γιουγκοσλαβίας δηλαδή, μέλους του ΟΗΕ? Το θέμα μας ήταν ότι δεν έπρεπε να αναγνωρίσουμε κανένα από αυτά τα κρατήδια προϊόντα επέμβασης και μάλιστα εξωτερικής επέμβασης σε μια κυρίαρχη χώρα. Γιατί στην πραγματικότητα αποδεχόμασταν ως νομικό προηγούμενο αυτό που μας κάνανε και εμάς με τις πρέσπες. Δηλαδή επενέβησαν στο εσωτερικό με την, βεβαίως, με την πλήρη συνεργασία του πολιτικού και κομματικού προσωπικού της χώρας, ώστε να μας επιβάλλουν μια καινούργια μειονότητα, έτσι ώστε προοπτικά να δημιουργηθεί θέμα στην Ελληνική Μακεδονία. Αυτό είναι το μεγάλο. Γιατί το αναγνωρίσαμε αυτό πράγμα εξ αρχής, από το 91-92? Για ποιο λόγο, όταν αυτή τη στιγμή πέρα από τη Σερβία ούτε η Βουλγαρία το αναγνωρίζει, ούτε καν η Αλβανία? Είμαστε οι μόνοι που το έχουμε αναγνωρίσει αυτό το εξάβλωμα. Ναι, αλλά η κυρία Ντόρα, το έχω πει κατ' επανάληψη και δεν θα βαρεθώ να το λέω, σε εκπομπή Φάκελη του κυρίου Παπαχελά είχε πει τότε, πολλά χρόνια πίσω, όχι τώρα, πολλά χρόνια πίσω, ότι έχει συμφωνηθεί. Αλλά ποιος θα τολμήσει να το πει στους Έλληνες? Έχει συμφωνηθεί. Προφανώς έχει συμφωνηθεί. Έτσι. Εκτελούσαμε το λες. Ο Μίκης Θοδωράκης ο Μακαρίτης, που τότε ήταν υπουργός της κυβέρνησης πατρός Μητσοτάκη, μας εξιστορούσε κάποτε, το είχε άρχισε και στο βιβλίο του, το βιβλίο που είχε εκδοθεί, το Υπουργικό Συμβούλιο, τη Σύνοδο του Υπουργικού Συμβουλίου που αποφάσισε τη μερική αναγνώριση έστω του συγκεκριμένου κρατηδίου. Και έλεγε ότι η εισήγηση του Μητσοτάκη, του πατρός, ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, διότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μας έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Ένα με συγχωρείς. Ο Ελευθερίος Βενιζέλος. Και αν θα έρθει και ο Ερντογάν να μας το βάλει, να δώσουμε και 2-3 νησιά, τι λέτε? Μα τα έχουν δώσει. Τα έχουν δώσει, μην τρελαθούμε τώρα, τα έχουν δώσει εκ προημίου. Γι' αυτό αποδυναμώνουν την άμυνα στο Αιγαίο καθημερινά και με σύστημα. Τα έχουν δώσει. Το θέμα είναι πώς θα πιστεί ο Έλληνας, ιδιαίτερα ο νησιώτης, ότι αυτά τα νησιά ανήκουν αλλού. Πώς θα πιστεί, αν όχι με αίμα? Να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα για μένα δεν είναι πώς θα πιστεί ο νησιώτης ότι αύριο θα ξυπνήσει και θα λέγεται Τούρκος, γιατί Τούρκος θα λέγεται. Όταν το χώμα που πατάει λέει είναι τουρκικό, Τούρκος λέγεσαι. Προφανώς, ναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή και δεν τη λέω την ερώτηση καν αυτή, πώς θα το πει στο νησιώτη. Εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Πώς όλοι εσείς οι εξοκοινοβουλευτικοί, και για να μην είμαι και συγκεκριμένος, πώς εσείς συγκεκριμένα και το ΕΠΑΜ, θα κάνετε αυτή την απόφαση να είναι άκυρη? Αυτό θέλω να μου πείτε εμένα. Καταρχάς, πρώτη και κύρια, υπάρχουν δύο σκέλη. Το πολιτικό σκέλος, το πολιτικό, πώς, με ποια πολιτική. Και αφετέρου, η άμυνα της χώρας. Η άμυνα της χώρας είναι πρώτη και κύρια υπόθεση των πολιτών. Δεν είναι το ενόπλο δυνάμεων. Είναι των πολιτών. Είναι αυτό που λέει το Σύνταγμα, παλαϊκή άμυνα. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης, αν εμείς είμαστε δειλοί, ρυψάσπιδες ή θρασίδηλοι ακόμη περισσότερο, δεν υπάρχει κανένας να προασπιστεί αυτή τη χώρα. Και μην περιμένουμε τους στρατιωτικούς. Στείλε μου το λοιπόν. Έτσι, ένα. Δεύτερο, την πολιτική. Σας είπα ότι για τις πράξεις που έχουν διαπράξει, ειδικά μετά την εφαρμογή του λεγόμενου γεωπολιτικού μνημονίου, από τα τέλη του 2014 αρχίζει και εφαρμόζεται συστηματικά ένα γεωπολιτικό μνημόνιο. Τον Αύγουστο του 2015 κυκλοφόρησε non-paper από τους δανειστές, από την Κομισιόν, που έλεγε πόσο θα πρέπει να μειωθεί
η άμυνα της χώρας, πού θα πρέπει να πάει η άμυνα της χώρας, πρέπει να μειωθεί οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας και με ποιον τρόπο πρέπει να μετατραπούν σε δύναμη του ΝΑΤΟ και όχι σε δύναμη εθνικής άμυνας. Κύριε Καζάκη, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά, ειλικρινά. Είμαι υποχρεωμένος όμως να το διαβάσω. Ο Μάνος ο Πολιτάκης μου έστειλε τώρα ένα μήνυμα που λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Ο Μίκης, κύριε Καζάκη, είχε πει ότι η φιλία με τα Σκόπια... Ο Μίκης ο Δωράκης έχει πει πολλά πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Ούτε με την κίνησή του τότε να γίνει υπουργός ανευχαρτοφιλοϊκής κυβέρνησης. Μα αλήθεια, πραγματικά είναι άξιο απορίας αυτό. Ένας αριστερός φεύγει και πάει στην δεξιά. Κάποια στιγμή τον βλέπουμε και άκρα δεξιά. Μετά ξαναφεύγει και πάει αριστερά. Τι διάλογο γινόταν εκεί πέρα. Δεν θέλω να κρίνω την πολιτική πορεία του. Ενός ανθρώπου νεκρού, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, που είναι και νεκρός. Άλλωστε μπορεί να την κρίνει οποιοδήποτε. Εγώ απλά λέω το εξής. Για τον Μίκη Θεοδωράκη θα πρέπει να βάλεις μια ζυγαριά. Να βάλεις από τη μια αυτά που έχει προσφέρει. Και από την άλλη αυτά που δεν συμφωνούμε. Έτσι. Και να δούμε πώς. Για τον καθένα βεβαίως η ζυγαριά έχει τη διαφορά. Εγώ μουσικά θα πω ότι αυτά που έχει. Μουσικά. Ναι. Μα για τη μουσική του, εγώ λέω, για το έργο του. Μουσικά γιατί θα πω ότι αυτά είναι ανεκτήμητης αξίας. Ανεκτήμητης αξίας. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που το μουσικό του έργο ένωσε δεξιούς και αριστερούς. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ανεκτήμητης. Μα όχι μόνο αυτό. Έτσι. Όχι μόνο αυτό. Για μένα μόνο, είναι εθνικό στοιχείο αυτό. Μόνο την προβολή του πνεύματος, του ελληνικού πνεύματος μέσω της μουσικής της παγκόσμια φτάνει. Από εκεί και πέρα τώρα, οι πολιτικές του επιλογές και εμένα πάρα πολλές φορές δεν πρέπει κάτι σύμφωνο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πάμε να το θάψουμε. Εγώ είπα απλά ένα περιστατικό σχετικά με το τι μετέφερε από το Υπουργικό Συμβούλιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη της εποχής, όπου ήταν υπουργός, ήταν παρόν. Και ο άνθρωπος δεν του το είπε κρυφά, το έχει γράψει. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Κύριε Καζάκη, λίγες μέρες πριν βγάλαμε δύο κυρίες εδώ στην Prime News, οι οποίες ήταν εργαζόμενες στην Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα ήταν και είχαν υψηλές θέσεις, τέλος πάντων. Και η μία εξ αυτών πέταξε έτσι ένα διαμάντι, το οποίο διαμάντι δεν σας κρύβω ότι με πήραν πάρα πολλοί συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, από δύο έγκριτες εφημερίδες και άλλοι 7 δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες σε κάποιες εφημερίδες και σε κάποια κανάλια. Η μία κυρία λοιπόν είπε, η οποία ήταν και διευθύντης στην Εθνική, ότι αν σκάσουν, λέει, γιατί της έκανα μια ερώτηση εγώ περί Τράπεζα της Ανατολής και τα λοιπά, και λέει αν υπήρχαν ομόλογα, αν βγουν ομόλογα, την Εθνική Τράπεζα την έχουν την άξη στον αέρα. Mm-hmm. Παλαιότερα σας είχα ακούσει εσάς και είχατε πει ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Όχι, δεν υπάρχει καταπίστευμα. Άλλο τα ομόλογα. Α, καταπίστευμα. Άλλο ναι. Το καταπίστευμα δεν υπάρχει. Ναι. Τα ομόλογα όμως, αυτά τα γραμμάτια τα τεράστια, αυτά δεν είναι τα ομόλογα. Υπάρχουν. Ναι. Φυσικά και υπάρχουν. Και είπε η κυρία αυτή ότι αν βγουν αυτά και αν εμφανιστούν αυτά, την Εθνική Τράπεζα την έχουν τεινάξει στον αέρα. Τι έχετε να πείτε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, η εκαθάριση των ομολόγων της Τράπεζας Ανατολής έγινε το 1938. Από τότε τα γνήσια αντίγραφα ομολόγων, όσα κυκλοφορούν δηλαδή στη χρηματαγορά, έχουν σφραγίδα από πίσω. Σφραγίδα καθάρισης. Ό,τι κυκλοφορεί και δεν έχει σφραγίδα καθάρισης είναι πλαστό. Εντάξει, φρόντισαν οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1938. Εννοείται ότι αυτά τα τεράστια που είχα δει μία φορά ένα, εγώ, ναι, το είχα δει στην Αθήνα, ένα τόσο, ναι, μα τόσο πάπυρο. Σε πάπυρο είναι αυτά. Ναι, ένα τεράστιο. Ναι, ένα μεγάλο, ναι. Ναι, γιατί αυτά ήταν... συγκεκριμένα αντιπροσώπευαν τα ενεργητικά της συγκεκριμένης τράπεζας που μετά την καταστροφή, τη μικρασιατική καταστροφή, μπήκε σε καθάριση. Εσείς έχετε δει τέτοιο πράγμα που λέτε? Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Έχω δει. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που είναι κάτοχοι τέτοιων ομολόγων ακόμη, mm-hmm.
Λοιπόν, τα φυλάνε είτε σε κερδίδες είτε σε επενδυτικούς λογαριασμούς σε τράπεζες για να έχουν και απόδοση. Ενώ στη θηρίδα δεν έχει, απλά φύλαξε κανείς τη θηρίδα. Τι απόδοση μπορεί να έχει ένα χαρτί το οποίο δεν το αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος σήμερα? Όχι, αναγνωρίζεται, έχει γίνει καθάριση. Τι σημαίνει καθάριση? Σημαίνει ότι το κάθε ομόλογο έχει πιστοποιηθεί για την αξία του. Ο κάτοχος του είναι. Ναι, αλλά είναι σε χρυσές λίρες, νομίζω. Ναι, έχει. Βρετανίες. Ή μπορεί να είναι σε χρυσές λίρες, ή μπορεί αυτά να έχουν μετατραπεί σε δραχμές, είτε να έχουν μετατραπεί σε άλλο γνώμισμα. Εξαρτάται. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που έχουν εξαργυρώσει τέτοια ομόλογα? Έχουν, ναι. Υπάρχουν. Σήμερα που μιλάμε? Βεβαίως, ναι. Και από πού τα εξαργυρώνουν αυτά? Από τις τράπεζες. Πρώην κύριε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή πάνε αυτή την ομολογάρα, αυτή την εφημερίδα και τους λένε ήρθα να εισπράξω. Ναι, στο αποθετήριο της Τράπεζας Ελλάδος, είτε κατευθείαν είτε σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα. Δεν ξέρω ακόμη αν η εθνική ή παραμένει εξουσιοδοτημένη για τέτοιες δραστηριότητες. Για να το πει αυτό το πράγμα η κυρία Κυνηγού, προφανώς ξέρει. Δεν το ξέρω. Αλλιώς δεν το έλεγε. Και ρευστοποιούν το συγκεκριμένο. Ποιος το πληρώνει τώρα, η τράπεζα ή η κεντρική τράπεζα? Η κεντρική τράπεζα το πληρώνει. Και γιατί πάνε στην εθνική, ας πούμε, αν είναι εξουσιοδοτημένη? Γιατί η εθνική ιστορικά. Θα γίνει ο προπομπός, θα γίνει ο μεσάζοντας, ας πούμε. Όχι, έχει σύμβαση με την Τράπεζα της Ελλάδος να διεκπεραιώνει μια σειρά εργασίες που κανονικά κάνει. Να σας πω για παράδειγμα, η εθνική έχει τουλάχιστον όσο είχαμε δραχμή. Ναι. Όσο ήμασταν στη δραχμή, είχε το μονοπόλιο αγοράς δραχμών από ξένους. Δηλαδή, είχε το υποκατάστημα της Εθνικής στο Παρίσι, είχε εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος να πουλάει δραχμές. Δηλαδή, εμείς, αν θέλαμε να αγοράσουμε δραχμές, ήμασταν ως όρος και θέλαμε να αγοράσουμε δραχμές, θα πηγαίναμε στο υποκατάστημα της Εθνικής του Παρισιού και θα αγοράζαμε δραχμές. Ξέρετε, κύριε Καζάκη, ότι ο άνθρωπος της κυβέρνησης σήμερα έχει εξαργυρώσει ένα τέτοιο? Εγώ ξέρω και ξέρω πολύ συγκεκριμένα 4 πρωθυπουργούς που έχουν εξαργυρώσει τέτοια. Μάλιστα. Ξεκινώντας από τον Παναγή Τσαλτάρη. Ξέρουμε, δηλαδή, η χρηματαγορά ξέρει. Οπότε λοιπόν υφίσταται η Τράπεζα της Ανατολής? Φυσικά και υπήρχε. Υφίσταται, λέω, σήμερα. Όχι, δεν υπάρχει. Και πώς εξαργυρώνουν αφού δεν υφίσταται? Δεν έχει σημασία. Έχει πιστοποιηθεί η αξία του. Απλά τι γίνεται? Υπήρχε ένα χρυσό απόθεμα. Το χρυσό απόθεμα σε ένα μεγάλο βαθμό μετατράπηκε σε χρυσό απόθεμα της Τράπεζης Ελλάδος. Μετά την καταστροφή, την Μικρασιατική και την εκαθάριση τράπεζας. Με βάση αυτό, το χρυσό απόθεμα, το οποίο διαχειριζόταν η Τράπεζα της Ελλάδος, έγινε η εκαθάριση των συγκεκριμένων ομολόγων της Τράπεζας Ανατολής. Μάλιστα. Για πάμε τώρα αφήνουμε αυτό το θέμα, γιατί θα το πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί μάλλον πως έχει πολύ ζουμί αυτό το θέμα. Και συνήθως αυτό που έχει πολύ ζουμί, ο μεζές είναι σκέτο κόκαλο, αλλά το ζουμί όμως κάνει μια ωραία μακαρονάδα μετά. Εντάξει, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στους πληστηριασμούς και στις κατασχέσεις, οι οποίες κατασχέσεις και πληστηριασμοί έχουν να κάνουν με τα ξένα φανς τα οποία είναι ανύπαρκτα, κάνει οι Έλληνες να χάνουν την περιουσία τους, το σπίτι τους, και πάρα πολλοί εξ αυτών έχουν χάσει και τη ζωή τους από τον καημό τους που είχαν ένα σπίτι όλο και όλο και έμειναν στον δρόμο. Τι είναι απόψη σας? Καταρχάς, τα φάντα αυτά δεν είναι φάντασμα, υπάρχουν. Τα έχουν ιδρύσει τραπεζικά και κομματικά στελέχη της Ελλάδας. Ναι, συγγνώμη, αυτά που μας εμφανίζουν εμάς είναι φάντασμα. Όχι, όχι. Αυτά συγκεκριμένα, και μπορούμε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Δεν είναι. Ωραία. Δεν είναι. Το Value, η εισπρακτική εταιρεία. Σε ποιο φανς ανήκει? Η εισπρακτική εταιρεία είναι κάποιο δικηγορικό γραφείο, η οποία έχει κλείσει συμφωνία με ένα φαν, το οποίο φαν μπορεί να έχει φτιαχτεί με 100 ευρώ στο Δουβλίνο. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Συμφωνούμε εδώ. Όμως. Το φαν αυτό το ιδρύουν κυρίως πίσω τους, οι ιδρυτές τους είναι τραπεζικά στελέχη. Μπράβο. Εν ενεργεία τραπεζικά στελέχη. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή και πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση εδώ. Το ξέρετε ότι η Eurobank, η μισή εργαζόμενη της Eurobank
και κατά ομολογία της, κυρίου, της κυρίας Κυνηγού και της κυρίας Λιαπάκη από την Εθνική Πολλή τους έσπρωξε η Εθνική, όχι σαν απολυόμενους, αλλά τους πρόχνει να πάνε σε τέτοιες εταιρείες όπως είναι η Ντοβάλιου, ναι, και πολλές άλλες. Ισχύει. Μα αφού μου το πει η ίδια η γυναίκα. Και οι δύο. Τμήματα ολόκληρα, ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες στα τμήματα διαχείρισης δανείων. Τους εργαζόμενους που ασχολούνταν με αυτό, ναι, βεβαίως, τους ξεφόρτωσαν εκεί. Ναι, και τους στείλανε στις εταιρείες αυτές. Μάλιστα. Ψάξτε να δείτε τα διοικητικά του συμβούλια. Τα ξέρω, τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Έτσι. Το έχω ψάξει πάρα πολύ. Ναι. Θα δείτε τις συγγένειες και με ποιους και τα λοιπά. Το ξέρετε, λοιπόν, το ξέρετε, κύριε Καζάκη, ότι συνεργάζεται άψογα ο μηχανισμός της Eurobank με την, το value, άψογα όμως. Άψογα. Είναι και γνωστοί μεταξύ τους, γιατί ήταν δίπλα-δίπλα στα γραφεία πριν 10 χρόνια στη Eurobank, την παλιά Eurobank. Δίπλα-δίπλα τα γραφεία. Μα σας είπα προηγουμένως, ποιοι τα φτιάχνουν αυτά. Και είναι εύκολο να το βρει κανείς. Χωρίς καν κεφάλαιο. Μιλάμε για εταιρείες, οι οποίες, χαρτοφυλακίου ή επενδυτικές, οι οποίες φτιάχνονται με κεφάλαιο 100 ευρώ. Μπορούμε να φτιάξουμε μια εταιρεία χωρίς καν να πάμε στην Ιρλανδία. Τη διεύθυνση την παίρνουμε σε διαθέσιμο από ένα δικαιολογικό γραφείο στην Ιρλανδία και μετά πάμε σε μια τράπεζα και αγοράζουμε δεκάδες εκατομμύρια σε ονομαστική αξία δάνεια. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα και με όλους τους νόμους που υλοποιήθηκε ως μνημονιακή δέσμευση από το τρίτο μνημόνιο του κ. Τσίπρα, δεν συμβαίνει πουθενά άλλο στον κόσμο. Πόσο τις εκατό παίρνουν τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει αυτά τα funds, πόσο τις εκατό τα παίρνουν? 2 με 3. Λοιπόν, 7%. Όχι, είναι 2 με 3. Λοιπόν, θα σας πω γιατί το ξέρω αυτό. Και να σας πω για κάτι άλλο. Δεν πληρώνουν καν χρήματα. Αυτό δεν το ξέρω. Θα σας πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Στην προηγούμενη λοιπόν εκείνη εκπομπή μίλησαν κάποιοι για μία δήλωση, την δήλωση, δεν θυμάμαι πώς την είπαμε, τη λογική δήλωση, λογική δήλωση. Αυτή λοιπόν τη δήλωση την έχει τέλος πάντων ανακαλύψει κάποιος κύριος εδώ στην Κρήτη που θα του κάνω εκπομπή σύντομα. Και τι είναι αυτή η δήλωση? Η δήλωση αυτή λοιπόν εξαναγκάζει την τράπεζα να του αναφέρουν πόσο πουλήθηκε το δάνειο, ποιο ποσοστό του δανείου είναι ακόμα στην τράπεζα και ποιο ποσοστό του δανείου είναι στα αυτά τα εισπρακτικές και φαν. Και επίσης τους αναγκάζει, και αν δεν, εάν δεν δώσουν απάντηση, νομικά πια όλα έτσι, με νόμιμη διαδικασία, η οποία υποστηρίζεται στο 100% από το Σύνταγμα της Ελλάδας, 100% συνταγματική η όλη κίνηση αυτή που κάνουν, εάν λοιπόν δεν απαντήσουν, σταματάει εκεί το θέμα και μέχρι να απαντήσουν ο δανειολήπτης δεν μπορεί κανείς να τον ακουμπήσει. Υπάρχει νόμος με ψηλά γράμματα τα οποία δεν τα διαβάζει ποτέ κανείς και έτσι περνάνε απαρατήρητα, γιατί όταν δεν ξέρω εγώ τα δικαιώματά μου, εσείς που είστε ο λαϊλάτης μου μπορείτε να με πηγαίνετε όπου θέλετε, γιατί απλά δεν ξέρω μέχρι πού σταματάνε τα δικά σας δικαιώματα και ξεκινάνε τα δικά μου δικαιώματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός το οποίο το διασταύρωσα και εγώ και η ομάδα, η δημοσιογραφική της Prime News, το διασταυρώσαμε και θέλω να ξέρω ότι τα δάνεια δηλώθηκαν ότι πουλήθηκαν 7%. Ιδίως κάποια δάνεια της Eurobank με 7% και της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό που δεν ήξερα είναι, και το λέω τώρα να το ακούσει και ο κόσμος, ότι μπορεί η εισπρακτική εταιρεία να εξαναγκάζει τον δανειολήπτη να πληρώνει μία συμφωνία που θα κάνουν, τη δόση, και να πηγαίνουν στην εισπρακτική και το δάνειο, το ποσοστό του δανείου που είναι στη Eurobank να μην παίρνει ούτε ευρώ. Με αποτέλεσμα να φαίνεται εσύ ότι πληρώνεις, αλλά δεν πάει στο δάνειό σου. Να το πιάσουμε λιγάκι από την αρχή. Καταρχάς, ναι, για να είναι νόμιμη η εξυπηρέτηση ενός δανείου, θα πρέπει ο δανειολήπτης να αιτηθεί τη σύμβαση εκχώρησης. Ναι. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Λοιπόν, από τον νόμο υποχρεούται η τράπεζα να του γνωστοποιήσει τη σύμβαση εκχώρησης. Όμως, καμία τράπεζα δεν το κάνει αυτό. Και ο λόγος είναι απλός. Η σύμβαση εκχώρησης λέει το αντίτιμο
και ενδεχομένως περιλαμβάνει ρήτρες για τις οποίες δεν πρέπει να γίνουν γνωστές στον νεολήπτη, γιατί είναι τελείως παράνομες. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, έναντι ποιου αντιτύπου ή με ποιον τρόπο πληρώθηκε το συγκεκριμένο δάνειο ή διαχείριση του δανείου. Παράδειγμα, από τα στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν από την Τράπεζα της Ελλάδας, φαίνεται ότι οι τράπεζες πήραν ομόλογα από τα επενδυτικά φάντα. Δεν πληρώθηκαν σε χρήμα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε ένα φαντ και πήγαμε και πήραμε με τα δάνεια, έτσι, χωρίς να τους δώσουμε το αντίτιμο του 3, του 5 ή του 7% που λέτε. Μάλιστα. Έτσι, τους δώσαμε γραμμάτια. Γραμμάτια. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν δεν το δώσει η τράπεζα τη σύμβαση, τότε ο δανειολήπτης θα πρέπει να πάει δικαστικά. Δηλαδή να υπάρξει απόφαση, mm-hmm. δικαστής δηλαδή, όπου να απαιτεί από την τράπεζα να παραδώσει τη σύμβαση. Ναι. Γιατί διαφορετικά σαν να μην υπάρχει η οφειλή. Mm-hmm. Έτσι, εφόσον δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει η οφειλή. Έτσι. Το κακό με το δικαστικό σύστημα της χώρας είναι ότι πάρα πολλοί δανειολήπτες που το κάνανε αυτό, ή με τους δικηγόρους τους, έτσι, οι δικαστές, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν παρουσίασαν συμβάσεις εκχώρησης, και πολύ περισσότερο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, παρουσιάζουν αποσπάσματα από τη σύμβαση, παρόλα αυτά οι δικαστές προχώρησαν και νομολόγησαν κατά των δανειοληπτών. Παραβιάζουν το Σύνταγμα. Κατάφορα. Παραβιάζουν ακόμη και τους μνημονιακούς νόμους. Κατάφορα. Mm-hmm. Και λοιπόν... Ποιος θα τους ελέγξει. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πήγε δανειολήπτης... Με εξαιρέσεις, βέβαια. Εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Που κάνουν τη δουλειά τους πραγματικά. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Λοιπόν, πήγε δανειολήπτης να ζητήσει το φάκελο του δανείου του, διότι ήταν λίγες μέρες πριν το δικαστήριο, και ο φάκελος του δανείου του ήταν κενός. Το πιστεύετε? Το πιστεύω, ξέρω πάρα πολλές δυσπιστίες. Κοιτάξτε, άντε, στα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, έχω πάει σε δεκάδες δίκες δανειοληπτών ως μάρτυρας. Mm-hmm. Με καλούσαν, με ζητούσαν, για παράδειγμα, επειδή είμαι ο πόλεμος οικονομολόγος κτλ., να πάω να παραστώ σαν μάρτυρας για κάποιους δανειολήπτες, οι οποίοι πραγματικά παλεύανε για να διασώσουν ό,τι μπορούσαν. Και για τις καταναλωτικές ενώσεις που είχαν κάνει συλλογικές αγωγές. Δηλαδή, ξέρω από πρώτο χέρι το πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Πέρα από την οικονομική του πλευρά, αλλά και την νομική του πλευρά. Τι εικόνα έχετε για τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις? Κοιτάξτε, οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις, ο τρόπος που γίνεται, καταρχάς είναι πρωτοφανής. Και γίνεται με ένα και μόνο σκοπό, τη λαιλασία της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων. Καλησπέρα κύριε Κατάτη, καλησπέρα κύριε Κυριακάτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία αυτή των δανείων και την εξάλληση που πρόκειται της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων. Υπάρχουν τα περίφημα φαν, υπάρχουν και οι τράπεζες, οι οποίες ακολουθούν και τα οποία ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Καθόλου ανόμιμη σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της χώρας. Όμως, εγώ όπως έχω πει και άλλες φορές, επειδή υπάρχει ένας πόλεμος, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο, για να κερδιθεί αυτός ο πόλεμος θα πρέπει να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να σκοτώσεις, να βγάλεις τέλος πάντων εκτός μάχης τον στρατηγό. Αλλά για να φτάσεις τον στρατηγό θα πρέπει προηγουμένως να καθαρίσεις τους χρήσιμους ηλιθίους, οι οποίοι βρίσκονται και προστατεύουν, βρίσκονται κάτω από τον στρατηγό και τον προστατεύουν. Η χρήσιμη λοιπόν ηλίθιοι, και αυτό το έχω αποδείξει με στοιχεία, και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και έγγραφα οι οποίοι προστατεύουν τον στρατηγό, εν προκειμένου την τράπεζα και την διαχειρίστρια εταιρεία, τα περίφημα ΦΑΝ, είναι οι δικηγόροι των τραπεζών, οι δικηγόροι οι οποίοι συνεργάζονται με τις τράπεζες, και πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι των δικηγόρων των τραπεζών, οι οποίοι κατά παράβαση των πάντων, κατά παράβαση της νομολογίας, κατά παράβαση... Ναι. Βρίσκονται στις εκδικάσεις των διαταγών πληρωμής και των ανακοπών κατά των πληστηριασμών στις τράπεζες. Παράνομα, επαναλαμβάνω, βρίσκονται οι δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν τις τράπεζες. Παράνομα, οι συμβολογράφοι εκτελούν τους πληστηριασμούς. Γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι, αυτών δηλαδή που στην ουσία έρχονται και παίρνουν σήμερα τις περιουσίες και τα σπίτια των Ελλήνων.
το σπίτι σας, κύριε Καζάκη, κύριε Κυριακάκη, δεν έρχεται κανένα φαν, κανένας πρόεδρος φαν, κανένας τραπεζίτης, κανένα διοικητικό συμβούλιο τράπεζας, κανένας πολιτικός, κανένας. Το σπίτι σας λοιπόν έρχεται και σας το παίρνει, όπως σας είπα πριν λίγο, ο χρήσιμος ηλίθιος, ο δοσύλλογος της περίοδου 40-44, ο οποίος τότε φόραγε κουκούλα, σήμερα δεν φοβολάει ούτε κουκούλα, και αυτός ο άνθρωπος είναι ο δικηγόρος ο οποίος παρίσταται στην εκδίκαση της υπόθεσης στην τράπεζα και εκπροσωπεί την τράπεζα. Αυτούς, σε αυτούς πρέπει να στραφεί η ελληνική κοινωνία και αυτούς... Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι όποιος πήρε το όποιο δάνειο από την τράπεζα δεν πρέπει να το επιστρέψει, όμως θα πρέπει να επιστρέψουμε όλοι μας ό,τι πήραμε και αν πήραμε. Και σας λέω λοιπόν, τι εννοείς αν πήραμε, δηλαδή αυτοί που πήραν δάνεια, αν πήραν δάνεια και τι ήταν τα χρήματα όχι, που πήραν. Όχι. Λέω, υπάρχουν κάθοποι οι οποίοι δεν πήραν δάνειο, έτσι, γι' αυτούς εννοώ. Α. Αλλά γι' αυτούς εννοώ, όχι. Όποιοι πήραν δάνειο θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το δάνειο να το επιστρέψουν κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον τηρηθεί ό,τι προβλέπεται με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι, αλλά να επιστρέψει αυτό που πήρε, όχι τα πανωτόκια. Αυτό είπα εγώ. Και να δούμε εάν πρέπει να επιστρέψει και τι πρέπει να επιστρέψει. Ωραία. Και σας λέω, ή αν έχει δώσει ό,τι έχει δώσει, ή αν έχει δώσει ό,τι έχει δώσει και του έχουν πάρει παραπάνω, να κρατήσουν τον νόμιμο τόκο και να το επιστρέψουν του ανθρώπου το παραπάνω, γιατί είναι το αίμα του. Επαναλαμβάνω, όλοι μας όμως. Διότι οι τράπεζες έχουν πάρει ένα σκασμό δισεκατομμύρια για να καλύψουν τα κόκκινα δάνεια, όπως έχει αναφέρει η κυρία Παλαγάκη μέσα στην επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά και κυρίως επίσης έχουν πάρει ένα σκασμό δισεκατομμύρια ως εγγυήσεις, ένα σκασμό δισεκατομμύρια μέσω εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου που τους δόθηκαν και δεν τα έχουν επιστρέψει ποτέ. Αυτές οι εγγυήσεις δόθηκαν βάζοντας οι τράπεζες εγγύηση τον Έλληνα πολίτη, βάζοντας εγγύηση τον Κυριακάκη, τον Καζάκη, τον Παγιάτη, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Να επιστρέψουμε λοιπόν με αυτά τα χρήματα τα οποία εμείς τα πήραμε όπως τα πήραμε και να δούμε εάν έπρεπε να μας τα δώσουν οι τράπεζες και αν είχαν αυτά τα χρήματα που έδωσαν στον ελληνικό λαό στα ταμεία τους, διότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και με βάση δύο νόμους που ψηφίστηκαν το 4 και το 5, που είναι υποχρέωση της χώρας σε ευρωπαϊκή οδηγία, οι τράπεζες όφυλαν με βάση τους νόμους του 4 και του 5 να δανείζουν μέχρι το 80% των καταθέσεών τους. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο φάκελο τον οποίο έχω καταθέσει, που εκεί μέσα, στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, που εκεί μέσα αποδεικνύεται ότι οι τράπεζες δάνειζαν μέχρι και το 180% των καταθέσεών τους. Ποιον καταθέσεων? Αυτά τα χρήματα τα οποία δάνειζαν, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι αέρας κοπανιστός, είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ναρκωτικά, εμπόριο όπλων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να μας το απαντήσουν οι τραπεζίτες. Και κυρίως επαναλαμβάνω, επειδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των Ελλήνων είναι το ότι χάνουν τα σπίτια τους, θα πρέπει ο κόσμος να στραφεί εναντίον αυτών οι οποίοι έρχονται και του παίρνουν το σπίτι. Και αυτοί που έρχονται, κύριε Κυριακάκη, και σας παίρνουν το σπίτι, είναι οι δικηγόροι της τράπεζας. Και επαναλαμβάνω, δεν έχουν με βάση τη διαδικασία που ακολουθούν οι δικηγόροι σήμερα στα δικαστήρια, δεν έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στα δικαστήρια και να εκπροσωπούν τις τράπεζες. Καθώς επίσης και οι υπάλληλοι των τραπεζών, οι οποίοι επιβεβαιώνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού την ημέρα που κλείνει ο λογαριασμός, επαναλαμβάνω, οι υπάλληλοι των τραπεζών, αυτοί που υπογράφουν, επαναλαμβάνω, το υπόλοιπο και το βεβαιώνουν, δεν έχουν καμία δικαιοδοσία και είναι τελείως παράνομη η υπογραφή που βάζουν κάτω από το υπόλοιπο το οποίο βεβαιώνουν. Δεν έχουν ούτε αυτοί κανένα δικαίωμα, εφόσον δεν τηρείται μια συγκεκριμένη διαδικασία από πλευράς τράπεζας, να υπογράφουν και να βεβαιώνουν και να κλείνουν λογαριασμούς πολιτών. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, τι έχετε να πείτε στην τοποθέτηση του κυρίου Παγιάτη? Θα ξέρετε βέβαια, δεν ξέρω αν ξέρετε, ο κύριος Παγιάτης κάνει ένα αγώνα κατά των κατασχέσεων. Δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας. Όχι, δεν τον έχω υπόψη μου, αλλά το ΕΠΑΜ έχει ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα από το 2011. Mm-hmm. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε τις παρουσίες στο Ειρηνοδικείο και στα δικαστήρια
ώστε να ακυρώνονται οι διαδικασίες πληστηριασμών. Mm-hmm. Ένας από τους λόγους που φτιάξανε τις πλατφόρμες είναι ακριβώς να μην υπάρχει αυτό το κίνημα που είχε ξεκινήσει για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Το πλαισιώσανε και άλλες δυνάμεις και άλλοι άνθρωποι κτλ. Σε αυτή την ιστορία φτιάξανε τις πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αναγκάσανε να μην είναι, δημιουργήσανε συνθήκες ώστε να μην είναι δημόσιος ο πληστηριασμός, να γίνεται πληστηριασμός χωρίς την πραγματικότητα να έχει γνώση, να έχει γνώση ο κάτοχος του ακινήτου. Και κατάντησα τον πληστηριασμό να γίνεται ηλεκτρονικά πια, ούτως ώστε να μην ξέρεις και από πού σου παίρνουν το σπίτι. Και να σου ειδοποιήσει με κάποιο email που αν το πάρεις χαμπάρι, δεν το πάρεις χαμπάρι, στενά περιθώρια να καταφύγεις. Γενικότερα να αντιδράσεις. Στενά περιθώρια να αντιδράσεις. Πάρα πολύ στενά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι παρά και ενάντια στο Σύνταγμα της χώρας. Ναι, ναι. Επίσης. Τι βλέπετε με αυτή την ιστορία? Μην πλατιάσουμε σε αυτό. Απλά να κοιτάξτε, περάσω. Είναι πολύ απλό. Καταρχάς, εδώ έχουμε ένα. Να ξέρουμε ότι έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι εκφύσεως τοκογλυφικό και σαράφικο. Μάλιστα. Τι βλέπετε? Οι τράπεζες έπρεπε να μπουν από την πρώτη στιγμή σε ακαθάριση. Τι βλέπετε? Πώς θα πάει το πράγμα? Θα πάει πάρα πολύ χειρότερα. Μα ο στόχος είναι, κοιτάξτε να δείτε. Με συγχωρείτε, έχουμε κόμματα στη Βουλή που με δάνεια από τις τράπεζες κάνουν πολιτική. Με συγχωρείτε, θα πάνε κοντά στις τράπεζες? Πέστε μου, γιατί ένα από τα κόμματα, ένα, δεν λέει αυτό που λέμε εμείς για παράδειγμα και που δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει οποιοδήποτε έχει σχέση με τις τράπεζες. Ξέρει πώς λειτουργούν οι τράπεζες. Οι συστημικές τράπεζες πρέπει να μπουν σε καθάριση. Να οριστούν οι καθαριστές και να υπάρξει εκαθάριση υπό δημόσιο έλεγχο, βεβαίως, όχι κλείσω πίσω από κλειστές πόρτες. Γιατί? Γιατί τους έχουμε δώσει 60 δισεκατομμύρια με ανακεφαλαιοποίηση και δεν ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά. Είναι λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Ναι. Αυτά δεν είναι. Είναι χρήμα ζεστό, το οποίο το δανείστηκε η χώρα και τα έδωσε στις τράπεζες. 480 δισεκατομμύρια τους δώσαμε έναντι δικών τους περιουσιακών στοιχείων. Και δεν ξέρουμε πού πήγαν όλα αυτά τα πράγματα μέσω του λεγόμενου μηχανισμού εκτάτης ρευστότητας. Εάν σας έλεγα. Μέχρι το 2018. Κύριε Καζάκη, αν σας έλεγα, παρακαλώ πολύ, περιγράψτε μου με μία λέξη αυτό που συμβαίνει στις τράπεζες σήμερα. Τι θα λέγατε? Πόσο το περιγράφατε? Είναι μια εγκληματική οργάνωση. Η τράπεζα σήμερα λειτουργεί με όρους εγκληματικής οργάνωσης. Καθαρά πράγματα. Λοιπόν. Αυτές οι τράπεζες δεν πρέπει να υπάρχουν. Απλά ο κ. Παγιετάκης έκανε ένα λάθος που αξίζει τον κόπο να το πούμε. Ο κύριος? Ο κύριος Παγιετάκης. Παγιάτης. Παγιάτης, συγγνώμη. Mm. Λοιπόν, έκανε ένα λάθος. Οι τράπεζες δανείζουν με χρήματα που δεν έχουν. Αυτή ήταν η τεχνική κερδοσκοπία των τραπεζών. Είναι δηλαδή, τα έπαιρναν από έξω από Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε. Όχι, αυτό δεν. Ακούστε τι κάνουν. Ναι. Ή τι κάνανε. Ναι. Έτσι. Και τι κάνουν, δεν αλλάζει τώρα, ο Νίκος. Τώρα δεν κάνουν αυτού του είδους το δανεισμό. Κάτι κάνουν. Κάτι χειρότερο. Κερδοσκοπούν με τα δάνεια που έχουν δώσει. Έτσι. Και με τα ακίνητα που θα πάρουν στα χέρια τους ή στην προοπτική του να τα πάρουν στα χέρια. Μα διευθυντής τράπεζα στην Αλφα Μπανκ μου είπε εμένα προσωπικά: δεν με αφορά η κατάθεση. Κανενός. Όχι. Γι' αυτό σου βάζω μηχάνημα. Δεν με αφορά το ταμείο. Μα κανενός. Ξέρει. Με αφορά να σου πουλήσω προϊόν. Έτσι. Εγώ πουλάω. Είναι ένα. Δεν εξυπηρετώ. Η τράπεζα τη δεκαετία του 90 και μετά, από τη δεκαετία του 80 και μετά, έγινε σούπερ μάρκετ πιστωτικών προϊόντων. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει η κατάσταση. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Καταρχάς, κανένας δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική καταθλιπτική βάση των τραπεζών από τη δεκαετία του 90 και μετά. Γιατί? Όταν πάτε εσείς και ζητάτε ένα δάνειο, τι κάνει η τράπεζα και σας εγκρίνει το δάνειο? Τι κάνει? Ανοίγει ένα λογαριασμό, δικό σας λογαριασμό, στο όνομά σας δηλαδή, καταθετικό λογαριασμό, όπου πιστώνει τις δόσεις που σας δίνει το δάνειο. Αυτόματα δηλαδή, το δάνειο μετατρέπεται σε καταθετική βάση. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί πλαστό χρήμα, πλασματικό χρήμα, εικονικό χρήμα. Γι' αυτό έφτασαν οι τράπεζες να έχουν ενεργητικά 2 και 3 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Πού τα βρήκαν αυτά? Έτσι τα δημιούργησαν. Γι' αυτό και πρέπει, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, να μπουν σε εκαθάριση οι τράπεζες.
όταν μπουν σε καθάριστη, θα μάθουμε πού πήγαμε όλα τα λεφτά αυτά. Και μετά να δούμε και ποιος χρωστάει δόλια. Πραγματικά με δόλιο τρόπο πήρε δάνεια κτλ. Αυτοί βεβαίως πρέπει να πληρώσουν. Οι υπόλοιποι που τους στερήσανε το εισόδημα, τους τσακίσανε τις συνθήκες δουλειάς, τους αλλάξανε δηλαδή τους όρους με τους οποίους αρχικά πήραν το δάνειο, τους τον αλλάξανε με τις μνημονιακές πολιτικές. Αυτοί δεν πρέπει να πληρώνουν. Κύριε Καζάκη, κάποιος φίλος από Σουηδία παίρνει τηλέφωνο, είναι τραπεζικός. Και θέλουμε να τον ακούσουμε, ειλικρινά στην εκπομπή, είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ παλιός τραπεζικός, ας ακούγομαι μικρό στο τηλέφωνο, είμαι από το 91 στις τράπεζες. Εκεί στη Σουηδία. Όχι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ωραία. Στην Ελλάδα, μάλιστα. Εκείνα το ζήτημα. Μάλιστα. Εγώ προέρχομαι από την Πάλε Ποτέ Τράπεζα Εργασίας, η οποία εξαγοράστηκε από τη Eurobank κατόπιν άνωθεν διαταγής των Βρυξελών. Μάλιστα. Ωραία. Τα χρόνια του 91 και ακριβώς πριν την κυβέρνηση του φίλου μας του Σιμίτη υπήρχε μια αναλογία δανείων προς καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, που ήταν υποχρεωμένες οι τράπεζες καθημερινά να καταθέτουν τα μετρητά τους. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Βεβαίως. Είχα τον πατέρα μου ως διευθυντή στην Τράπεζα της Ελλάδος, γι' αυτό τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Η αναλογία ήταν 1:3. Μετά την κυβέρνηση του Σιμίτη άλλαξε ο νόμος και αυτή η αναλογία έγινε 1:100. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε τι έλεγε ο νόμος. Απελευθερώθηκε. Τελείως. Αυτή η αναλογία που έπρεπε να τα μετρητά σου να τα έχεις καταδεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και βάσει αυτών των μετρητών να μπορείς να δανείσεις, καταργήθηκε. Η ασυδοσία λοιπόν από εκείνη τη στιγμή και μετά ήταν δεδομένη. Ξεκίνησε από τότε. Ναι. Ταυτόχρονα τα σεμινάρια που γίνανε μετά την εξαγορά, γι' αυτό λέω υπάρχουν άνωθεν εντολές, στα σεμινάρια μας λέγανε τα εξής. Η Ευρώπη είναι χρεωμένη, η τάδε χώρα, η τάδε χώρα, η τάδε χώρα, 90%, 100%, 115%, 135%. Η Ελλάδα είναι χρεωμένη μόνο 15%. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει, λέει, η Ελλάδα να φτάσει τουλάχιστον μέχρι το 2004 να φτάσει ο δανεισμός των Ελλήνων στο 50% τουλάχιστον. Οπότε δεν μας ενδιαφέρουν οι καταθέσεις, μας ενδιαφέρουν να πουλήσετε, λέει, παιδιά. Δίνετε δάνεια αβέρτα. Γι' αυτό και έπαιρνε τον κόσμο. Έπαιρνε τον κόσμο, έλα να πάρεις δάνειο, έλα να πάρεις κάρτα, έλα να πάρεις καταναλωτικό. Όλα τα δάνεια, δεν θα μιλήσω για τους ανθρώπους που τα μπουμπουνιάσαν επίτηδες, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα τα δάνεια, ως προς την έγκρισή τους, ουσιαστικά είναι πλαστά. Γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έφτασε αυτή η κατάσταση όπου έφτασε. Δεν υπολογίσανε ποτέ το πραγματικό εισόδημα κανενός. Τους ενδιέφερε να δανείσουν τον κόσμο και ο Κοσμάκης να πιάσει πάτο. Μάλιστα. Αυτό τους ενδιέφερε. Αυτή ήταν η εντολή. Αυτό έγινε ακριβώς. Δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ κανένας εισαγγελέας, κανένας νόμος, κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση να πανέβει σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά σου λέει πάμε για να ευκολοποιήσει τραπεζών επειδή λέει χάσαν τα λεφτά από τα κόκκινα δάνεια. Επόμενο δεν ήταν. Ποια κόκκινα δάνεια? Τα κόκκινα δάνεια του αέρα. Επόμενο δεν ήταν να το πούν αυτό. Επόμενο ήταν. Ταυτόχρονα μια πληροφορία η οποία αυτή αφορά το άμεσο συγγενικό μου περιβάλλον. Υπάρχει κάποιος συγγενής, ο οποίος είναι σε πολύ υψηλά κλιμάκια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος το 1993 μας έκανε την εξής ερώτηση, οικογενειακά πάντα. Γιατί εσείς οι Έλληνες έχετε ποσοστό ιδιοκτησίας 91% όταν στον υπόλοιπο πλανήτη είναι στο 12%? Αυτό τροφή για σκέψη. Μάλιστα. Γιατί ενδιέφερε τους Αμερικάνους τι ποσοστό ιδιοκτησίας έχει ο Έλληνας. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε για αυτή την δήλωση του κυρίου Τάκη από Ελλάδα που μένει Σουηδία? Καταρχάς, η πολιτική αυτή την εξέφρασε ο κύριος Καργκάνας, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος τότε, που έλεγε το εξής.
ότι ο ιδιωτικός δανεισμός στη χώρα, το ιδιωτικό χρέος είναι πάρα πολύ χαμηλά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ο στόχος μας είναι να αυξηθεί ο δανεισμός του Έλληνα, γιατί αντέχει. Κανένας δεν κοίταξε την εισοδηματική κατάσταση του Έλληνα. Ίσα-ίσα, αντίθετα, τα δάνεια έπεσαν ρόλο αντικατάστασης της πραγματικής ανόδου των εισοδημάτων του Έλληνα. Δηλαδή, αντί να έχεις πραγματική άνοδο στα εισοδήματά σου, δηλαδή καλύτερους μισθούς, καλύτερες αποδόσεις κτλ. Για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, για τον ελεύθερο επαγγελματία, σου δίναν δάνειο. Λοιπόν, αντί λοιπόν, ακόμη και τα συνδικάτα παίξανε σε αυτή την ιστορία, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες ζητούσαν επιδόματα και καλύτερους όρους δανεισμού, αντί να ζητάνε αυξήσεις στο μεροκάματο, αυξήσεις στο μισθό, αυξήσεις στις αμοιβές, αυτό που άξιζε δηλαδή ο εργαζόμενος ή ο επαγγελματίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τη μεγάλη κερδοσκοπία γινόταν με τις λεγόμενες προσημειώσεις. Δηλαδή, σου δίνανε δάνειο αρκεί να είχες κάτι που θα έμπαινε ενέχειρο. Δηλαδή, ακίνητη περιουσία. Αν ήταν οικιστικό το δάνειο, δηλαδή στο δίνανε να αγοράσεις σπίτι κτλ., σου δεσμεύανε το σπίτι. Εάν ήταν καταναλωτικό, είτε ακόμη και επιχειρηματικό να ήταν, σου λέγανε τι περιουσιακά στοιχεία έχεις, σου δεσμεύαν τα περιουσιακά στοιχεία και σου δίνανε έως το 70-80% της εκτίμησής τους, της αξίας των ακινήτων σου. Όλο αυτό ήταν ένα σενάριο χρεοκοπίας. Ένα σενάριο χρεοκοπίας. Μάλιστα. Το ξέραμε, το υπολογίζαμε, το λέγαμε, όσοι από εμάς το λέγαμε, από τότε χτυπάγαμε το καμπανάκι, κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτή την ιστορία. Όποιος κάνει τον κόπο και δει τα δικά μου γραπτά στη δεκαετία του 90, χτυπάγαμε καμπανάκια, φωνές, ουρλιαχτά κτλ. Τίποτα απολύτως. Και ξέρετε που πήγαν τα λεφτά? Με το που απελευθερώνεται η αγορά κεφαλαίου, τι σημαίνει? Στα μέσα της δεκαετίας του 90 απελευθερώθηκε η αγορά, το 93-94, αν θυμάμαι καλό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι τράπεζες, αλλά και μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, τα μεγάλα τζάκια δηλαδή, βγάζαν έξω τα λεφτά τους με μεγάλη ευκολία, χωρίς να υπάρχει υπηρεσία ελέγχου που υπήρχε στα οικονομικά σύνορα. Έτσι, οι τράπεζες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, ενώ μας τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, ξέρετε τι χαρτοφυλάκιο ξένων ομολόγων έχουν στο εξωτερικό? Αξία. Έχουν πάρει τα κέρδη τους και τα λεφτά από τον κόσμο και τα έχουν τοποθετήσει στο εξωτερικό σε ξένα χαρτοφυλάκια. Όχι μόνο σε ξένα χαρτοφυλάκια και σε άλλες, αλλά σε ξένα ομόλογα που είναι καθαρά κερδοσκοπική τοποθέτηση. Ξέρετε τι αξία συνολικά? Όχι. Τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, δεν σας λέω εκτιμήσεις δικές μου, 183 δις. Ένα ΑΕΠ της Ελλάδας ολόκληρο. Και εγώ ρωτάω. Και βάλε. Γιατί δεν εξαναγκάζονται να ερευστοποιήσουν τα ομόλογά τους και να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα, να γυρίσουν πίσω στους φορολογούμενους τα λεφτά που δώσανε με τις ανακεφαλοποιήσεις και βεβαίως να κάνουν ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών στα υπόλοιπα δάνεια. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, η ώρα πέρασε. Δεσμεύομαι και για επόμενη και μεθεπόμενη εκπομπή. Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.